Ας δούμε λοιπόν κάποια πράγματα. Η ιστοσελίδα είναι εδώ, diagourotis.com, και εκεί μπορείτε να βρείτε και για τα βιωματικά προγράμματα, τα εργαστήρια του Field of the Air, όπως σας είπε, στο Σεπτέμβριο είχε έρθει. Είχαμε κάνει και μια ωραία συνέντευξη το Σαββάτο, που τα έδωσε ζωντανά από το δικό μας το κανάλι και με τον κόσμο, με κάποιους από τους συμμετάσχοντες, σε τις προσωπικές εμπειρίες. Έχουν βγει ημερομηνίες την άλλη εβδομάδα, από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα αναρτηθούν στη σελίδα. Απλά επειδή είναι από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο, το Ιουνίου και το Ιούλιο είναι ήδη συμπληρωμένα τα προγράμματα, έχει μόνο Αύγουστο και Σεπτέμβριο, γιατί είναι με Άγγλο στο ένα και με Ρώσο στο άλλο. Τώρα μπορεί να κατηγορηθούν ότι είμαι ρωσόφιλο, γιατί έχω και Ρώσο εδώ. Τώρα η Μποφίλιο, άκου όνομα Νατάσα. Βρήκε όνομα και Μποφίλιο, ένα ρώσικο όνομα. Και άλλα πολλά. Οπότε προχωράμε. Αν υπάρχει κάτι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης που δεν είναι κατανοητό, ωραία, με σταματάτε, ανάταση χείρας, αυτό δεν το κατάλαβα, παρακαλώ ξαναπέστε το, ξανά και ξανά μέχρι να εμποδιστεί. Μην θεωρήσετε ότι άστο να πάει έτσι. Είναι σχετικά μια προστευμένη σπονδυλωτή έκφραση από το βιβλίο που συνέγραψε για την κατάθλιψη. Αλλά αν υπάρχει κάποια απορία, ερώτηση επί του θέματος, επί της παρουσιάσεως που συζητάμε, με σταματάτε, με διακόπτετε, no panic on the Titanic. Η κατάθλιψη λοιπόν αυξάνει από το 1915, που έχουμε στατιστικά στοιχεία παγκόσμια, έχουμε έναν αλγόριθμο αύξησης πολύ άσχημο, και όσο περνάνε τα χρόνια χτυπάει νεαρότερες ηλικίες, και αυτό το κάνει ακόμα πιο επικίνδυνο, και θα δείτε γιατί. Τα περισσότερα επεισόδια ξεκινούν, καταθλιπτικά επεισόδια, πριν την ηλικία των 25 ετών, αλλά το γενικότερο ρίσκο για την κατάθλιψη αυξάνει σε βάθος χρόνου, όταν το αφήσουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε καταγεγραμμένα επίσημα. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε, τουλάχιστον κλινικά διαγνωσμένα, πάνω από 300 εκατομμύρια ανθρώπους που είναι σε διαγνωσμένη κατάθλιψη και υποφαρμακευτική αγωγή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία τώρα. Ελλάδα, Ελλάδα. 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε μόνιμη φαρμακευτική ψυχότροπη αγωγή σημαίνει για τις φαρμακοβιομηχανίες ότι έχουμε, να ξέρετε, θα σας πω και κάτι, ότι οι φαρμακοβιομηχανίες θέλουν το καλό μας, αυτά που φτιάχνουν είναι για να μας βοηθούν πραγματικά. Εντάξει, οπότε όταν με γιατρό σας λέει να τα παίρνει τα φαρμακά σας. Να τα παίρνει τα φαρμακά σας. Καλά, καλά, καλά. Εγώ είμαι της Αγγλίας. Και εγώ της ίδιας είμαι, αλλά δεν είδατε την κίνηση στα φρύδια μου. Η συντρόφισσα το είπε. Ειδικότερα τα φάρμακα από εδώ και πέρα θα έχουν διάφορα από όσοι παίρνουν αυτοί. Δεν θα είναι το φάρμακο που παίρνουν. Ποιοι είναι αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί να τους βρουν, ποιοι. Να τους βρω αυτούς τους. Έλα στο βούντο, δεν έρθει στον όλο που κάνουν τα προγράμματα να τους τύψουν παρέ. Ένα έρθει, άντε, ναι. Και πότε θα έρθουμε το Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο, μπορούμε να πω και εσείς τι να κάνουμε. Είπαμε στο Σεπτέμβριο έχουμε θέσεις, τώρα ανοίγουν τα προγράμματα. Πλάκα με κάνετε. Είδατε, με κάνετε. Είναι ποντιακό, με κάνετε. Καλά, πλάκα με κάνετε. Λοιπόν, συντρόφια. Αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πάνω από 17 εκατομμύρια Αμερικανούς με διαγνωσμένη κατάθλιψη. Τώρα προσέξτε πόσο ζωφερά είναι τα στοιχεία. Ένας στους τρεις ανθρώπους ασθενείς που πάει στο γιατρό για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Προσέξτε. Πάω στο γιατρό γιατί είναι αυξημένο το ζάχαρο. Γιατί είναι αυξημένη η πίεση. Γιατί οτιδήποτε θέμα υγείας μπορεί να έχω, ένας στους τρεις που πάει να δει ένα γιατρό για οποιοδήποτε θέμα υγείας. Η υποβόσκουσα αιτία που έχει αυτό το θέμα υγείας είναι κατάθλιψη, απλά εμφανίζεται με μια άλλη ασθένεια. Είναι κατανοητό αυτό που είπατε. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Όλοι οι άλλοι. Σίγουρα. Αν είναι. Για καρκίνο του μεταβολισμού. Όχι. Θέλω κάποιο να μου πει τι είπα. Γιατί πολλοί ακούνε αυτό που θέλουν να ακούσουν από αυτό που είπα. Υπάρχει υποβόσκουσα κατάθλιψη. Αλλά δεν την καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν έχει κάνει τόσο δυνατό μπάμπ στο να πέσει μέσα στον δάκο. Υπάρχει χρόνια. Όχι, εγώ τι είπα. Όλοι αυτοί οι αρέσκοι, άλλο μια το σώμα σου βγάζει, μια πολύ κοντά σου μέσα στον δάκο. Μπράβο, ναι. Οτιδήποτε συμβαίνει, τελικά υπάρχει η αιτία από εσείς που είναι η κατάσταση. Όχι οτιδήποτε, ένας στους τρεις. Και μόνο ότι
Αυτό το έχουμε καταδείξει, έχει καταδειχθεί στην ιατρική, ότι ένα στους τρεις ασθενείς που πάει στο γιατρό για οποιαδήποτε αρρώστια υποβόσκουσα επιένει κατάθλιψη, αυτό από μόνο του είναι παγερό. Είναι παγερό. Ωραία. Γι' αυτό και ο μύθος ότι ψυχικές ασθένειες και σωματικές ασθένειες είναι μύθος, δεν υπάρχει αυτό. Όπως για αυτή τη στιγμή για να σκεφτώ ή να νιώσω κάτι, νιώθω γιατί υπάρχει εγκέφαλος εδώ, μέσα στο καθηγητή και κυκλώνται, δεν είναι έξω από το κεφάλι μου, το ίδιο δεν υπάρχει. Είναι ψυχική ασθένεια, είναι σωματική ασθένεια, είναι μια μυθοπλασία. Δέστε εδώ από το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας των ΗΠΑ και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μην πείτε ο Μουρούτη τα είπε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα λέει. Αυτή είναι δικά του στοιχεία, είναι από το στόμα του λύκου τώρα. Τα κόστη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες στο κάθε έτος είναι 70 δισεκατομμύρια για την κατάθλιψη. 70 δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καλύψουν τα συνολικά κόστη ανικανότητας και απώλειας παραγωγικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν κατάθλιψη. Τα συστήματα υγείας δυστυχώς είναι συστήματα προαγωγής και διαιώνισης της ασθένειας, όχι προαγωγής υγείας. Γιατί άμα ήταν προαγωγής υγείας θα κοιτάγαν το συμφέρον του ανθρώπου και θα βοηθούσαν τους ανθρώπους έτσι ώστε όσο πιο γρήγορα να ανακτήσουν τη χαμένη τους υγεία, που πολλές φορές μπορεί να γίνει για εξωγενείς λόγους. Ωραία. Στη Νέα Υόρκη, πριν την επίθεση στους δίδυμους πύργους, που ήταν οι μουσουλμάνοι τώρα, ξέρετε έτσι. Ήταν αυτοί οι τζιχαντιστές. Οι κακοί. Τα λαχοακμπάρια. Αυτοί. Αυτοί το κάνανε. Αυτοί οι κακοί το κάνανε. Τέλος πάντων. Σε κάποια άλλη ομιλία, χωρίς οι κάμερες, μπορούμε να πούμε. Έλεξε την κάμερα λίγο να τα πούμε πραγματικά. Ξέρεις, πάμε από την κατάληψη, πάμε τώρα 10 Σεπτεμβρίου. Πριν την επίθεση στους δίδυμους πύργους στο World Trade Center, είχαμε ένα μεγάλο ποσοστό που ζούσε καλά και με το που χτυπιέται και γίνεται όλο αυτό, έχουμε ένα 82% από το Manhattan με προβλήματα και συμπτώματα νοητικού στρες, δυσθυμίας και ένα 25% διαγνώσιμης νοητικής ασθένειας. Αμέσως μετά που γίνεται η επίθεση, υποτίθεται ο αόρατος εχθρός. Από τότε έμεινε ο αόρατος εχθρός. Ήταν η Αλ-Κάιντα, μετά ήταν η Αλ-Κάντιντα, ο Μίκητας, μετά είναι Σαλάμ Αλέκουμ, που λένε και φίλοι, μιλάγαμε για Ισλάμ τώρα, ναι. Και τώρα ήταν πριν δύο χρόνια, τα δύο χρόνια ήταν ο ιός, ο οποίος ήταν ορατός εχθρός, ο αόρατος, είπε ο Πρωθυπουργός. Και τώρα έρχεται η πανδημία X, αυτή από τον υπολογιστή να φύγει κατευθείαν. Ούτε καν την τηλεόραση. Και στους αιώνας των αιώνων, κύριε Λέησο, μετά την επίθεση του δίδυμου Σπύργους, 71% του συνολικού αμερικάνικου πληθυσμού, δέστε, αισθανότανε υποκατάθλιψη, 50% είχαν πρόβλημα να εστιάσουν συγκέντρωσης, δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν, 33% επί του συνολικού πληθυσμού της ΗΠΑ είχαν προβλήματα αϊπνίας. Ωραία. Και στη Νέα Υόρκη αυτή η αριθμή ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ένα που θα πρέπει να το καταδείξω και ίσως σε κάποια από τις ομιλίες, εγώ έχω δώσει μια λίστα με θεματολογία στη φίλη την Εύα, την οποία επειδή πιστεύω στη δημοκρατία, αυτός ο τόπος γέννησε τη δημοκρατία, άσχετα με τώρα έχουμε έναν εκδημοκρατισμένο φασισμό, αυτό έχουμε, μια ουτοπία ζούμε, και όταν οι πολίτες είναι βρεφοποιημένοι, τότε ζητούν παιδόφιλους πολιτικούς. Το λέω με την κοινωνική έννοια της παιδοφιλίας, όχι έτσι όπως την καταλαβαίνουμε. Έχω δώσει λοιπόν τη λίστα θεματολογίας και μπορείτε να επιλέξετε τα θέματα κάθε φορά με την Εκκλησία του Δήμου. Κατά ψηφοφορία από ό,τι θέλετε. Ένα από τα θέματα που για μένα έχει μεγάλη σημασία και τις φορές που το έχω παρουσιάσει έχω τη λιγότερη προσέλευση στο κοινό, ενώ θα πρέπει να είχαν μεγαλύτερη, και ειδικά από γονείς, είναι πόσο ο εθισμός στα μαζικά μέσα δικτύωσης, ενημέρωσης, τηλεόραση και διαδίκτυο επενεργεί και τι αποτελέσματα φέρνει βράχη και μακροπρόθεσμα τόσο επάνω στην υγεία, τη σωματική που λένε, αλλά και την νοητική, πνευματική, κοινωνική υγεία. Είναι όπως. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι μεγάλο. Ο φόβος είναι καλός, δεν υπάρχει πάνω το φόβο. Και εγώ φοβάμαι. Εσείς δεν φοβάστε. Και εγώ φοβάμαι. Μην μου πείτε δεν φοβάστε. Δεν φοβάστε. Άμα το βράδυ εμφανιστεί, ανοίξει την ντουλάπα και εμφανιστεί ο Μητσοτάκης μπροστά σας, αυτό να φοβηθεί. Καλά, καλά, καλά. Δες στο μύχτερα, άμα ανοίξει την ντουλάπα, να δεις άμα φοβηθείς.
Εδώ είναι στο βουνό που πάω εγώ, μην το δω πουθενά εδώ πέρα. Μα αυτά που κάνεις όμως. Ο φόβος, το όνομά σας. Άννα. Άννα, προφέρεται και ανάποδα. Λοιπόν, ναι, το όνομα, ο φόβος από μόνος του είναι πολύ καλός. Έχω έναν καλό φίλο, είναι υπτάμενος Ίκαρος στα F-16, τα Viber, το Block 52. Και τον το ρώτησα επισμηναγός. Και έχει βγει και τα τελευταία χρόνια σας σκίσει τον άνθρωπο από τους καλύτερους. Φοβάσαι όταν πετάς. Μου λέει φυσικά και φοβάμαι. Όταν πετάς με ένα F-16 επάνω με και έχεις 8G για να κάνεις αναχαίτηση στον τρίκο, θα φοβάσαι. Ο φόβος όμως θα με οδηγήσει, μου λέει κύριε Μουρούτη, ή στην Ηλία ή στην Ανδρεία. Και εγώ επιλέγω την Ανδρεία. Ο φόβος από μόνος του είναι σε φέρνει εδώ, σε μια επιλογή που θα κάνεις. Απλά ο φόβος και οι φοβίες φέρνουν την ανθρωπότητα να γίνουν δειλοί. Και άβολοι συνάμα που λέγει ο ποιητής, να προσμένουν ίσως κάποιο θάμα εκεί στους μοιραίους του Βάρμπελη. Να κατανοήσουμε λίγο την κατάθλιψη. Ορίστε. Θα είναι κάποιο έρθμα. Λέμε ότι θα τοποθετείτε πολύ ωραία με το Βάρμπελη, με όλα τα. Γιατί θα πάρετε ωραία. Με το Βάρμπελη. Το Μητσοτάκι. Τον Κασελάκι, τον Ανδρουλάκι. Σε άκι όλα. Κάνας αράς δεν θα βγει, όλοι σε άκυνες είναι. Κάνας παρβάτος ρε παιδί μου, έτσι. Παιδιά δεν ξέρω, επειδή και οι γυναίκες εδώ είναι και πλειοψηφία, μόνο το σεβασμό. Είμαστε που είμαστε λιγότεροι σαν άντρες. Υπάρχει και το πρόβλημα, έτσι. Εγώ παλιότερα έλεγα να βρει, αν η κόρη μου βρει κάνα καλό παιδί να παντρευτεί. Τώρα λέω, θα βρει κανέναν άντρα. Κάνω τότε βαρβάτο ρε παιδί μου να έρθει εκεί και να πιένει την τσάπα να μου. Λεβεντογένα Κρήτη. Ποιος? Λεβεντογένα Κρήτη. Τώρα. Πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ έχει βαρύτουσα σημασία να καταλάβουμε κάτι. Κατάθλιψη σύμφωνα με το εγχειρίδιο της ψυχιατρικής είναι ένας ψυχίατρος θα κάνει διάγνωση με κατάθλιψη σε εσάς εάν. Τώρα προσέξτε. Πάω εγώ στον γιατρό, ωραία, και έχω τουλάχιστον 5 από τα 9 επόμενα συμπτώματα που θα σας δείξω, χωρίς προφανή αιτία και χωρίς ένα προφανές, διαβάστε μαζί μου, συναισθηματικό τραύμα. Θα σας δείξω λοιπόν 9 συμπτώματα που κάποιος εμφανίζει, τουλάχιστον για 2 εβδομάδες συνεχόμενα, το ξαναλέω όμως, χωρίς προφανή αιτία και συναισθηματικό τραύμα. Δηλαδή, αν μακριά από εδώ, όταν πέθανε ο πατέρας μου, και είχα τα επόμενα συμπτώματα που θα σας δείξω για 2 εβδομάδες και 2 μήνες και 2 χρόνια, δεν έχω κατάθλιψη, έχω μια μελαγχολία. Ωραία. Για να γίνει η διάγνωση που την πετάμε πολύ έτσι σήμερα, γιατί σαν κατάθλιψη από το εγχειρίδιο της ψυχιατρικής είναι αυτό. Ωραία. Δεν είναι δικά μου. Πρέπει να έχω τα ακόλουθα συμπτώματα. Πάμε να τα δούμε. Μια βαθιά θλίψη, το ξαναλέω, χωρίς προφανές συναισθηματικό τραύμα. Δηλαδή όλα μου είναι καλά στη ζωή μου και ξαφνικά αρχίζω και έχω για 2 εβδομάδες τουλάχιστον μια βαθιά θλίψη χωρίς προφανή αιτία. Μια απάθεια. Αυτό το φαινόμενο δυστυχώς με προβληματίζει γιατί το βλέπω στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού. Δεν γίνεται στην Κατερίνη που είναι 70 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλία, από τη Λάρισα, όταν οι άλλοι πνίγονται, είναι πνιγμένοι, είναι πάνω στις στέγες, εσείς να μου γεμίζετε τις καφετέρες για να μου βλέπετε Champions League. Για τους άντρες μιλάω. Ο αντρισμός του άντρας θα είναι μέχρι που θα δείτε το ποδόσφαιρο και θα πει, άντε να μίσω, μέχρι εκεί πάει το τέτοιο. Μέχρι τα λόγια εκεί. Και με τα λόγια, δεν γίνεται λοιπόν οι άλλοι να πνίγονται, να καίγονται και εσύ να κάθεσαι και να βλέπεις το ποδόσφαιρο σου, τις σειρές όποιες και να έρθες, την τηλεοψία. Στα 70 χιλιόμετρα. Είναι απάθεια. Ακόμα χειρότερα. Καθόμαστε το μεσημέρι να φάμε και με το κινητό ή την τηλεόραση ανοιχτή, που όπου δε στα παιδάκια πώς θα βομβαρδίσω στην Παλαιστίνη. Α, σκοτώσαν τα παιδιά από τη συναυλία οι τρομοκράτες της Χαμάς. Και εμείς τρώμε το φαΐ. Αυτό δείχνει όχι απάθεια, δείχνει διαφθορά και σύψη στο μυαλό. Το συνέστημα έχει όχι φύγει. Η καρδιά δεν χτυπάει πλέον, εμά χτυπάει κάτι άλλο. Μια εγρήγορση, η οποία εγρήγορση έχει ενέχει τον φόβο, κυρία Άννα, που θα οδηγεί στη δειλία μετά. Διαταραχές ύπνου. Το άτομο υπάρχει από αϊπνία ή κοιμάται πάρα πολύ, πάλι το ξαναλέω έτσι, χωρίς προφανές συναισθηματικό τραύμα να έχει αυτό το άτομο. Προβλήματα με το βάρος, αύξηση μείωση του βάρους ή της όρεξης, πολυφαγία ή
έλλειψη συγκεντρωτικότητας, αισθήματα απαξίωσης και αναξιότητας, δηλαδή δεν είμαι τίποτα, δεν αξίζω τίποτα. Αλλά βασικά ο Μεσοσέλληνας το λέει αυτό τα τελευταία 30 χρόνια. Γιατί να μην το πει κιόλας. Σκέψεις αυτοκτονικές και θανάτου. Και εδώ ένας άλλος μύθος ότι αν κάποιος θέλει, σκέψει να αυτοκτονήσει, δεν θα το πει. Λάθος, το 50% που έχουν δοκιμάσει να αυτοκτονήσουν έχουν δώσει σημάδια πολύ καιρό νωρίτερα ότι θέλουν να το κάνουν. Δεν το λένε επεκφρασμένα, αλλά το έχουν δείξει τα σημάδια. Κόπωση. Σηκώνομαι το πρωί, δεν έχω κοιμηθεί πολύ καλά, δεν έχω κανένα θέμα. Έχω κάνει το πρωινό μου, έχω πιει το καφεδάκι μου και μετά από λίγο εγώ. Είναι το πρώτο αλλεργικό σημάδι αυτό. Το πρώτο βασικό σημάδι αλλεργίας είναι η κόπωση. Να βρείτε. Πώς φαίνεται κάποιος που ότι έχει τάση να αυτό. Από αυτά που πάει και ψηφίζει στις εκλογές. Αυτό δεν φαίνεται. Όχι, είπατε επειδή το λέτε. Ναι, μπορεί να μην το πει φραστικά, δείχνει σημάδια. Και από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφέρει. Αλλά δείχνουν το 50%, το άλλο 50% χωρίς προφανή αιτία μπορεί να το κάνει. Αλλά ένα 50% δείχνουν σε ένα βάθος χρόνου απριόρι ότι ξέρεις, ετοιμάζω κάτι. Κάποια από αυτά τα σημάδια. Όχι μόνο. Είναι και άλλα που πρέπει. Αυτά είναι και σχέση με την κατάθλιψη. Ωραία. Λοιπόν, εάν ο Κώστας ο Μουρούτης για 2 εβδομάδες τουλάχιστον χωρίς προφανές συναισθηματικό τραύμα εμφανίσει 5 από τα 9 αυτά συμπτώματα, τότε θα διαγνωστεί με κατάθλιψη. Πότε την τελευταία φορά που πήγατε στον ψυχίατρο, σας έβαλε κάτω, σας ρώτησε πώς είναι η ζωή σας και μετά σας πήρε ένα προς ένα αυτά εδώ πέρα τα συμπτώματα να σας ρωτήσει. Δεν το κάνουν οι περισσότεροι ψυχίατροι. Αλλά κατά 99,9% η πιθανότητα αν πάτε σε ένα γραφείο ψυχιάτρου να βγείτε με ένα συνταγογραφημένο φάρμακο είναι μάλλον όχι 99%, είναι 1000% ότι θα βγείτε από εκεί με ένα φάρμακο. Αν πείτε, παραδείγματος, χώρισα με τον άντρα μου. Το παιδί μου είναι άρρωστο, είναι στο νοσοκομείο. Κρακρά, παίξει κατάθλιψη. Πάρε ένα νευρολυπτικό. Δεν έχω κατάθλιψη αν το παιδί μου αύριο να κάνει ένα χειρουργείο και είμαι σε εγρήγορση, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν θέλω να φάω ή από το άγχος μου τρώω παραπάνω. Κανένα ζώο στη φύση δεν είναι παχύσαρκο. Κανένα ζώο. Ο υποπόταμος, ο ελέφαντας έχουν το βάρος, το σωματότυπο πρέπει να έχουν. Ξέρετε ποια ζώα που είναι σε αιχμαλωσία που τα εκτρέφουν οι άνθρωποι, αν το αφήσεις να φάει, θα φάει μέχρι να σκάσει. Τα άλογα που τρέχουν σε υποδρομίες. Αν ρωτήσετε κάποιον που εκπαιδεύει ή ξέρει από τέτοια άλογα, έχουν και διατροφολόγους και τους δίνουν συγκεκριμένο φαγητό. Αν το αφήσεις αυτό το άλογο να φάει, θα φάει μέχρι να σκάσει. Τα άγρια άλογα όμως στη φύση δεν το έχουν αυτό το πρόβλημα. Γιατί? Γιατί άλογα? Δεν είναι φυλακισμένα. Μπράβο. Το άλογο όμως, το αράβικο, είναι φυλακισμένο και εκεί που είναι στη φυλακή το αφήνει ελεύθερο και ανεβαίνει ένας πάνω του, ένας αδύνατος που είναι σκακέρα, ντυμένος, σαν μια σκακέρα, το μαστιγώνει στα καπούλια και του λέει τρέξε. Ξέρεις τι στρες είναι να τρέχεις χωρίς λόγο. Να μην ξέρεις και τον λόγο. Τρέχουμε όλοι μαζί, τρέχουμε. Παιδιά, από την Παρασκευή το βράδυ που ήρθα, δηλαδή ότι φεύγω σήμερα, ξέρει, με βλέπετε έτσι χαρούμενο που λαμπώ, είναι που θα φύγω. Γυρίζω πίσω πάνω στη Μακεδονία, στον Όλυμπο και στον βουνό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ένα τρελοκομείο. Και έχουν οι άνθρωποι το ξυπνήσει στο τρελοκομείο, το θεωρούν φυσιολογικό. Γελάει. Κάτι ξέρει. Λοιπόν, η κατάθλιψη δεν είναι μόνο μια κατάσταση του νου. Εδώ βλέπετε συναισθηματικά συμπτώματα όπως η θλίψη, η απώλεια ενδιαφέροντος ή ανειδονία που λέμε. Της ευχαρίστησης, δεν ευχαριστήμαι με τίποτα. Και δεν είναι ότι ευχαριστεί με το σεξουαλικό, οτιδήποτε. Μπορεί να φάω το καλύτερο, να πάω διακοπές και πάλι δεν μου λέει τίποτα. Μια υπερκεράζουσα κατάσταση, ανησυχία, μειωμένη ικανότητα να σκεφτώ ή να πάρω, είμαι ένα αποφασιστικός, δεν παίρνω αποφάσεις. Και υπερβάρουσα ή μη σωστή ενοχή. Έχω ενοχές περισσότερες από όσες χρειάζομαι. Βασικά οι ενοχές είναι κάτι που είναι παθολογικό. Η ανάληψη ευθύνης στο ποσοστό που μου αναλογεί. Αυτό πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να τον βάλει σε μια ενεργή διαδικασία να φύγει προς τα μπροστά. Οι ενοχές δεν κάνουν και τίποτα. Εδώ βλέπετε, αυτά είναι τα συναισθηματικά συμπτώματα της κατάθλιψης. Τα φυσικά συμπτώματα. Ποιο είναι το overwhelm. Overwhelm. Ότι πνίγομαι σε μια κουταλιά νερό για ψήλου πίδημα. Να το σπίτι, ξέρω. Ναι.
Αλλά τα φυσικά συμπτώματα είναι πόνοι που είναι γενικευμένοι. Κεφαλαλγίες στάσεως, διαταραχές ύπνου, κόπωση, πόνοι στη μέση. Όσο παράξενο και να σας φαίνεται τώρα, αν κάνεις όλη τη μέρα στο γραφείο στην καρέκλα και πονάει η μέση, δεν είναι από την κατάθλιψη. Είναι επειδή κάνεις εδώ. Ωραία. Και μεγάλη προφανής αλλαγή στην όρεξη ή πρόσληψη ή απώλεια βάρους. Η κατάθλιψη αυξάνει το ποσοστό θανάτου. Ένας που έχει κατάθλιψη έχει 50% να υποστεί ένα κεφαλικό, ισχυμικό ή αιμορραγικό. Απλά επειδή έχει κατάθλιψη. Ας ζει και το καλύτερο lifestyle. Τώρα, αν είναι παχύσαρκος, είναι διαβητικός, δεν γυμνάζεται, καπνίζει, τρώει και κάνει, το 50% ναι, άντε γεια. Επίσης αυξάνει το σύνδρομο ευνηδίου θανάτου σε ασθενείς που έχουν πάθει το πρώτο έμφρακτο κατά 2,5 φορές. Αυξάνει το ποσοστό με το καρδιακό θάνατο, το ρίσκο για καρκίνο, να πεθάνεις από τον καρκίνο, η κατάθλιψη δεν δημιουργεί καρκίνο, αλλά επιπολάζει το ρίσκο για να πεθάνεις από τον καρκίνο στο τέλος ή να τον προσαυξήσεις. Και από πνευμονία, εσείς πιστεύετε ότι όταν lockdown και κλείνουν τους ανθρώπους μέσα, σαν τα επί το μαγγελίο ζώα για σφαγή, ότι ήταν καθαρά επειδή ο ιός έμπαινε στους πνεύμονες ή έκανε ζημιά στους πνεύμονες? Εδώ βλέπετε, αυτά είναι δικά του στοιχεία, δεν είναι. Ήταν σε κατάθλιψη άνθρωποι. Ήταν σε κατάθλιψη, γιατί χωρίς προφανή λόγο σε κλείνουν μέσα, σε φυλακίζουν. Δεν υπήρχε λόγος, αληθινά δεν υπήρχε λόγος. Και το ποσοστό για αυτοκτονία δημοσιευμένα στην εφημερίδα της Επιδημιολογίας και στην British Medical Journal. Δεν είναι δικά μου λόγια, είναι έρευνα από την έγκριτη ιατρική. Ωραία. Τα αποτελέσματα της κατάθλιψης. Χρόνιες κεφαλαλγίες τάσεως και πονοκέφαλοι και ημικρανίες. Συνδράμει στην οστεοπόρωση και στους άντρες και στις γυναίκες, ειδικά στις μεταεμινοπαυσιακές γυναίκες. Όταν μαζί με το στρες, γιατί άλλο στρες, άλλο κατάθλιψη, αυξάνει το ποσοστό να μολυνθεί κάποιος από τον ιό HIV και να έχει το σύνδρομο του AIDS και να προοδευτικά να αυξηθεί αυτό. Τι πάει να πει? Μπορεί κάποιος να έχει κολλήσει τον ιό του AIDS, αλλά ο τρόπος ζωής του είναι τέτοιος, ο ιός είναι σε καταστολή, δεν πάει να πει ότι θα επιπολάσει και θα... Έχει τόση σημασία η ανθρωπότητα να λάβει αυτά τα καλά νέα και να κάνει βήματα για τη ζωή. Να ξεκινήσει έστω από τα απλά. Εμείς πολλές φορές πιάνουμε μεγάλες αλήθειες, πνευματικές ανατάσεις, ενεργειακά πεδία και δεν κοιτάμε αυτό που είναι μπροστά μας, το πιο απλό. Την άλλη φορά που ήμουν εδώ πέρα απ' έξω ήταν μια σαρπινογαργαλιά, έτσι, σαυροπατσαυρουγιασμένη, όμορφη ύπαρξη. Βέβαια, ήταν μια. Η είσοδος είναι ελεύθερη, η είσοδος είναι 243 ευρώ. Εμείς θα παίρνουμε σε ρούβλια. 242, άντε. Και πειράζει με την πόλη, άντε. Κάτι δεν είναι. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά πένω. Και μου πιάνει έτσι και όμως την κουβέντα έτσι. Ο Θεός, αυτά, η ενέργεια, για μεγάλο. Πώς δεν μιλήσαμε ρε παιδί μου και τι υπάρχει πέρα από τα κουβάζα του σύμπαντος. Πάντως εγώ έχω μια χαρά υγεία, κύριε Μούρετε, μου λέει. Μου ανάβει το τσιγάρο έτσι κανονικά, η τσάκινο βαργαλιάρα μου. Τα χέρια κίτρινα εδώ το τσιγάρο. Λέω, μήπως πριν μιλήσουμε τι υπάρχει στην άκρη του σύμπαντος, να κόψουμε κάνα τσιγάρο, γιατί δεν θα φτάσουμε στην άκρη του σύμπαντος. Άκρη του σύμπαντος είναι 11 δισεκατομμύρια, είναι φωτός, δεν θα φτάσουμε. Θέλουμε να έχουμε καλή υγεία κατά εκεί. Άμα δεν το πιστεύεις, είναι θέμα, λέτε, γιατί όμως χθες ήμουν μια ομάδα γιατρών και ήταν νέα παιδιά οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί τέλος πάντων και. Σε αναστολή υγειονομική και είχα μια συνάντηση και ένα παλικάρι λέει, γιατί θα το εξηγήσω, γιατί του λέω, κοίταξε, είναι πιο εύκολο να σου πουλήσει το θηρίο, το δηλητήριο. Αν πάρω αυτό το ποτήρι, λέω, και το γεμίσω με υδροκιάνη και στο δώσω να το πιείς, δεν το πιείς, γιατί μυρίζει, φαίνεται ότι είναι δηλητήριο. Αν το βάλω όμως σε ένα ποτήρι χυμό και σου βάλω 10 μιλιγκράμμ υδροκιάνη και θα το πιείς και θα σαρέσει και θα πεθάνεις. Και τι μου λέει? Εγώ, κύριε Μπορούτη, όχι. Όπως μου λέει ο πνευματικός μου, θα το ευλογήσω και το υδροκέρι θα φύγει. Του λέω, μην το δοκιμάσεις. Ή πριν το δοκιμάσεις, δώσε το πνευματικό σου πρώτα, να δεις στα 10 λεπτά θα έκανε πνευματικό σου και μετά πιάσε το κι εσύ. Μου λέει, αν είναι θέμα πίστης. Όχι, φίλε, του λέω, είσαι και επιστήμονας. Είναι θέμα ηλικιότητας και λογικής. Αν δω τώρα το κροταλί εδώ πέρα να μου κουνάει την ουρά, δεν θα πάω να το χαϊδέψω. Από τι ωραίο φιδάκι. Το αγαπάω και το φίδι, αλλά θα φύγω μακριά, σωστά.
Γιατί άμα πατήσει μία αντιβροδοξίνη, να με στείλει στο Αγίριστο. Και επειδή άμα πάρει στο Εκάρινο, δεν θα έρθει. Γεια σα. Γι' αυτό λοιπόν, άσε καλύτερα. Το προλαμβάνει Κρήτονε στην ψυχοθεραπεία. Έχει μεγάλη σημασία να τα γνωρίσει ο κόσμος αυτά και να τα ζήσει. Επίσης, αυξάνει το ρίσκο να επιστρέψει κάποιος σε μια εθιστική συμπεριφορά, είτε ναρκωτικά είτε στον αλκοολισμό, λόγω της κατάθλιψης. Άσθμα, αυξάνει, επιπολάζει τον κίνδυνο να υποτροπιάσει το άσθμα του. Επίσης, στους απογόνους μας επενεργεί επάνω στο DNA, στο γονιδίο μας, έτσι ώστε οι απογόνοι μας μπορεί να εμφανίσουν, τα παιδιά μας δηλαδή, να εμφανίσουν καταθλιπτικά συμπτώματα επειδή το είχαν οι γονείς. Το αμαρτίες γονέων παιδεύουσε τέκνα. Δεν έχει να κάνει ότι ο Θεός τιμωρεί και τέτοιες χαζομάρες αυτά. Έχει να κάνει ότι είναι μια καθαρά βιολογικά γενετική κατάσταση που μεταφέρεται από τη μια γενιά στην άλλη. Ωραία. Ο Θεός μια χαρά είναι εκεί που είναι και πολύ καλά τα κάνει. Εμείς είμαστε ηλίθιοι. Αυξάνει επίσης το ποσοστό της ροπής, της μείωσης στη φυσική ικανότητα. Δηλαδή εδώ μεγαλώνει, γερνάει ο άνθρωπος, αρχίζει και κλακ, κλακ. Ίσως έχετε δει ανθρώπους που κυριολεκτικά έχουν μαζέψει έτσι. Και δεν είναι από τη γύρανση, είναι και από την κατάθλιψη. Τις ορμόνες του άγχους, τις στρεσογόνες, τις κατεχολαμίνες, τις οποίες ονομάζουμε. Και επίσης μειώνει και τη λίπιντο, ειδικά στους άντρες. Στις γυναίκες έτσι και αλλιώς λειτουργεί διαφορετικά ο γυναικείος εγκέφαλος, κανείς δεν μπόρεσε να τον καταλάβει μέχρι σήμερα. Αυτός που είπε ότι πρέπει να καταλάβει το γυναικείο εγκέφαλο, άστο δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά στους άντρες, επειδή ο άντρας σε ένα σημείο στον εγκέφαλο έχει ένα μέρος, είναι τόσο όσο το μικρό με τον ίχι, λέγεται παραγιγαντοκεταρικός πυρήνας και είναι το μέρος που όταν εκεί ενεργοποιούνται κάποια γονίδια, παράγει κάποιες ουσίες οι οποίες στέλνονται νευρωτικά για να μπορεί να υπάρχει αιματορροή και στήσεις στον άντρα. Όταν αυτό το μέρος του εγκεφάλου στον άντρα δυσλειτουργεί, και αν με ένα κάρβο να αναβάλεις δεν θα γίνει τίποτα, θα γίνει σουβλάκι. Εσείς το λέτε καλαμάκι εδώ πέρα. Εμείς το λέμε, άλλο λέμε στο σουβλάκι, εμείς με πίτα στη Μακεδονία, σε αυτό διαφορετικά. Μειώνει επίσης αυτά τα κύτταρα, τα CD8 είναι κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και τις ανοσοσφαιρίνες ή όπως θα ξέρετε αντισώματα, α και μη, τα οποία είναι τι έχουν εμπλοκή στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού σας συστήματος. Μια νοσοκίνδυνα που οι ασθενείς με AIDS υποτροπιάζουν και πεθαίνουν είναι για το ανοσοποιητικό του σύστημα δυσλειτουργεί και είναι τα CD8 και τα CD4, αυτά την κατηγορία του ανοσοποιητικού σύστηματος, τα οποία καταστρέφονται από τον ιό του AIDS και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει το ανοσοποιητικό σύστημα στην υιογενή λίμωξη και γι' αυτό καταραίει ο ασθενής. Και προβλήματα στη μνήμη όταν κάποιος έχει κατάθλιψη, γιατί καταστρέφονται νευρώνες στο κεφάλαιο. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι αν κάποιοι από εσάς θέλετε να πάρετε το βιβλίο την κατάθλιψη, καλό είναι το πάρετε μαζί με το αναδημιουργία του κεφάλαιου, γιατί έχει μετά πολλά πράγματα. Η μείζωνα κατάθλιψη έχουμε ένα συγκερασμό πολλών ασθενειών και ότι η διάγνωση από μόνη της δεν δείχνει τη διέξοδο και την αιτία της ασθένειας και αν θέλουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πιθανότητα να λύσουμε το θέμα της καταθλίψεως θα πρέπει να ταυτοποιήσουμε τις αιτίες όλες, να κάνουμε αυτό που λέγεται στην ιατρική διάφορο διάγνωση και να δούμε αυτός ο ασθενής έχει αυτό, αυτό, αυτό και το σύμπτωμα και το έχει γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Το εξηγεί συγγνώμη με δύναμη και μετά ο γιατρός, είναι η δουλειά του, γι' αυτό πληρώνεται, πρέπει να πάρει το χέρι τον ασθενή και σιγά σιγά να τον πάει πόδι, να τον οδηγήσει. Κανονικά όταν εμφανίσει κάποιος οποιοδήποτε ψυχική νόσο, θα πρέπει το maximum σε 6 με 8 μήνες να έχει απεμπλακεί από τη φαρμακευτική αγωγή, που πολλές φορές χρειάζεται, και να είναι ελεύθερος πάλι με την υγεία του. Όχι χρόνια ολόκληρα, πάρ' τα χάπια και άλλαξε χάπια. Αυτό δεν είναι θεραπεία. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει όμως, απλά γίνεται η συνταγογράφηση του φαρμάκου και όπως οι περισσότερες χρόνιες ασθένειες, η κατάθλιψη είναι πολυεπίπεδα, πολυπαραγωγική νόσος. Και οι πιο αποτελεσματικές θεραπείες, η θεραπεία είναι βασισμένη σε μια εντός εισαγωγικών επίθεση από όλα τα μέτωπα. Ωραία. Δεν γίνεται αλλιώς, είναι εκείνο μόνο, είναι το άλλο. Θα πρέπει να το δούμε με αρκετά όμορφο επιστημονικό πρίσμα. Στις γυναίκες, εδώ είστε και περισσότερες, έχουν μεγαλύτερο και πιο αυξημένο ρίσκο για να περάσουν κάποιο μέρος καταθλίψεως, ειδικά όταν έχουμε τις κινήσεις αυτές λίγο πριν την περίοδο, την έμενορίση, τις γυναίκες που είναι στην αναπαραγωγική ηλικία, γυναίκες που έχουν προμηνυσιακή διαταραχή, προμηνυσιακό σύνδρομο, το έχετε ακούσει, έχουν μέχρι ένα 8%
κατά τη διάρκεια του τον παραγωγικό του χρόνου, οι μεταεμινοπωσιακές γυναίκες αυξάνει, όπως βλέπετε, όταν μπει στην εμινόπαυση ή στην εφηβεία ή όταν έχει μια αποβολή γυναίκα από μια εγκυμοσύνη. Τώρα θα πω κάτι, θα δείξω κάτι και αυτό που σας δείξω απλά το δείχνω. Και μετά από εγκυμοσύνη πολλές. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει στο προμενορρησιακό σύνδρομο, πολλές φορές όταν πάνε στον γυναικολόγο μητέρα στα κορίτσια τους, γιατί είναι νεαρά κορίτσια, αρκετές φορές τουλάχιστον στην Ευρώπη, αλλά μαθαίνω και εδώ στην Ελλάδα, συνταγογραφούν ένα φάρμακο, ένα συγκεκριμένο χάπι, για να υπηρεάσει τα σύνδρομα, έτσι, ή το σύνδρομο ή το σύμπτωμα από αυτή την κατάσταση. Το συγκεκριμένο σκεύασμα είναι το ίδιο σκεύασμα με ένα άλλο σκεύασμα που έχει άλλο όνομα. Τώρα, να το πω, θα θεωρηθεί τίποτα, όχι να μην το πω. Όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Η ίδια η εταιρεία είναι η Eli Lilly, η οποία παράγει ένα το blockbuster στα αντικαταστατικά που λέγεται Prozac. Ναι. Ωραία. Το οποίο το ίδιο Prozac το έχουν δώσει άλλο όνομα και το δίνουν στα κοριτσάκια για το προμενορρησιακό σύνδρομο. Χωρίς να το ξέρει πολλές φορές ούτε ο ίδιος ο γιατρός ότι είναι το ίδιο ψυχοφάρμακο. Απλά έχει αλλάξει το όνομα. Ωραία. Τέλος πάντων, θα συνεχίσω. Γιατί... Ποιο όνομα έχει την προπονία μου στο γράμμα. Είναι τα ακριβώς η ίδια φαρμακευτική ουσία με άλλο όνομα. Και επειδή σε μια ομιλία στην Κύπρο που έκανα στη Λεμεσό ήταν μέσα δύο γιατροί, θυμάμαι μία παθολόγος με κοίταξε και μετά έρθει ότι αυτό είναι αδύνατο, θα το ψάξω. Λέω θα ξανάρθω τα λωμίνα και λάτε να μου πείτε. Και ήρθε με το κεφάλι κατεβασμένο και λέω δεν μπορώ να το πιστέψω όλο αυτό το πράγμα γιατί τα συνταγογραφούμε και δεν ξέραμε ότι είναι αυτό το πράγμα. Λέω δεν είπαμε ότι η επιστήμη σημαίνει αμφισβήτηση και έρευνα. Από πότε είναι πίστευε και μία έρευνα, ειδικά στην επιστήμη. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί ανακάλυψαν σε έρευνες που κάναμε ότι επηρεάζει τα συμπτώματα όταν τα κοριτσάκια έχουν τον προεμινησιακό σύνδρομο. Και με ποιο τρόπο λειτουργεί. Κανείς δεν ξέρει. Να ήθελα να πω, συνδυάζουμε τα φάρμακα. Τα φάρμακα αυτά, η κατηγορία αυτή, αυτή η γενιά, είναι τα ονομάζουμε SSRI. Στα αγγλικά είναι Selective Serotonin Reuptake Inhibitor ή αλλιώς στα ελληνικά εκλεκτική υποδοχή σε επαναπρόσληψη σερετονίνης. Καταλάβατε τι είπα. Ελληνικά μίλησα. Ναι. Φέρνω το πιο κοντά. Τι σημαίνει αυτό, γιατί υπάρχει ο μύθος ότι είναι η κατάθλιψη και η διαταραχή είναι πρόβλημα σερετονίνης. Είναι σερετονίνη και πάρτε σερετονίνη. Αυτό κλινικά δεν έχει ανιχνευτεί πουθενά ότι υπάρχει πρόβλημα σερετονίνης και θεωρητικά αυτή η κατηγορία των φαρμάκων από νευρώνα σε νευρώνα εκεί που είναι το συναπτικό πεδίο και κλείεται η σερετονίνη, ωραία, έρχεται γιατί αν η σερετονίνη μείνει στο συναπτικό πεδίο μεγαλύτερο διάστημα από όσο πρέπει, το συζητάμε, τότε το άτομο αυτό αρχίζει να έχει ακριβώς αντίρροπα συμπτώματα από αυτά που θέλουν να τη γλιτώσουν. Γιατί η κατάθλιψη είναι μια άλλη διαταραχή νοητική. Οπότε αυτή η κατηγορία των φαρμάκων τι έρχεται θεωρητικά και παίρνει από το συναπτικό πεδίο αυτή την περιραίουσα σερετονίνη και την κάνει μόπιν, την καθαρίζει έτσι ώστε να ελευθερωθούν, σφουγγαρίζει να το πω το πάτωμα για να μπορούν τα συναπτικά παιδιά να είναι καθαρά για να γίνει ανταλλαγή στους νευρώνες στην πληροφορία. Μπορούμε να περπατήσουμε στο διάδρομο. Ορίστε. Πέστε το έτσι. Αλλά αυτό πειραματικά δεν έχει αποδειχθεί πουθενά. Είναι απλά στο μυαλό κάποιου ψυχιάτρου. Και επειδή στο πρόγραμμα είχα αναφερθεί. Υπάρχουν εξέχοντες καθηγητές ψυχιατρικής και νευρολογίας οι οποίοι είναι keynote speaker. Ξέρετε τι σημαίνει keynote speaker? Είναι ο επίσημος ο κύριος ομιλητής που το ανοιχτά τον πληρώνει η φαρμακοβιομηχανία για να κάνει ομιλίες και να εξηγεί πράγματα. Υπάρχουν τέτοιοι καθηγηταράδες οι οποίοι επίσημα παίρνουν αρκετά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή που ξαναλέω για να βγάζουν παιδικές διαταραχές ψυχικές. Η παιδική διπολική διαταραχή είναι το εφήμα από ένα συγκεκριμένο καθηγητή ψυχιατρικής που έδωνε και εγχειρίδιο. Και έχει πληρωθεί επίσημα η Pfizer, αυτή η ωραία εταιρεία. Έχει, είναι ο γίγαντας
που έχει φάει το μεγαλύτερο πρόστιμο ποτέ από το δικαστήριο των ΗΠΑ, 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια πρόστιμο για 4 φάρμακα, εκ των οποίων τα 2 ψυχότροπα, για απάτη στο κοινό. Πλήρωσε το πρόστιμο και συνεχίζουν τα φάρμακα και πουλούνται. Γιατί? Γιατί πιο πολύ κέρδος από αυτό. Από 2,2. Ναι. Και όχι μόνο. Και για άλλους λόγους. Για τους οποίους εμένες ελεγχέτεται, εθεπεθέλε, εσέφατα, εχαλαχαλα, εσαλάφατα. Εδώ πέτα πράσιμα παρακάτω. Γλωσσολάλησα τώρα. Ήμουν το χάρισμα της γλωσσολαλίας από το Πνεύμα το Άγιο. Λοιπόν, υπάρχουν δύο όψεις των ολιών και έχουμε τώρα, προσέξτε, μπαίνουμε στο κυρίως θέμα, έχουμε 10 βασικές, ένα δεκάλογο που έχουμε καταδείξει γιατί ευθύνεται για να έχουμε κατάθλιψη. 10 βασικά αίτια που συνήθως είναι, μπορεί να είναι και τα 10 ή είναι πάνω από 2 ή 3 τέτοια αίτια τα οποία οδηγούν έναν άνθρωπο κάποια στιγμή να εμφανίσει κατάθλιψη. Τα ξεκινάμε από τη φθήνουσα προς μίζουσα σημασία. Ωραία. Τα βλέπουμε εδώ γενετικά, εξελικτικά αίτια, διατροφικά, κοινωνικά αίτια, τοξικά αίτια, κυρκάδια, με το ρυθμό το βιολογικό θα εξηγήσω μετά, θέματα εθισμού, τρόπους ζωής, ιατρικές καταστάσεις και των μετοπιών λοβών. Γι' αυτό το τελευταίο θα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη ομιλία ξεχωριστά για τους μετοπιούς λοβούς εδώ, το πρώτο Σαββατό. Θέλω να ακούσω λίγο τη συντομία για το χτυπάει την πόρτα. Γιατί κλείνεται αυτή την πόρτα, ρε Κώστα, δεν αφήνω ανοιχτή αυτή την πόρτα. Εσείς από τους μαυροσκούφιντες του Άρη, που είχε μαζί του μέχρι το τέλος ο Άρης. Έτσι έβλεπα με τον Μπερέ. Τι καλά είναι ο Βιγόντα. Όχι γλωσσόφυλλα, έτσι, δεν είμαι ο Τέιλο. Σαν με κοιτάς. Όχι, είναι η θέση μου. Όχι, 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 όχι. Όχι, όχι. Ελάτε, δεν κάθομαι σας. Παιδιά, άμα θελήσουμε πάνω, θα θελήσω εδώ αυτή εγώ, έτσι είναι πολύ τόπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Γενετικά αίτια. Έχουμε μέχρι σήμερα ταυτοποιήσει, έχουν ταυτοποιηθεί 5 διαφορετικά γονίδια τα οποία όταν κάνουν knockdown ή μεταλλαχθούν μπορεί να επιφέρουν κατάθλιψη. Συνεχίζει η έρευνα στη γενετική. Ιστορικό οικογένεια, αν οι γονείς ή κάποιοι είχαν κατάθλιψη, όχι ότι μεταφέρεται, απλά το περιβάλλον το ίδιο το οικογενές εκολάπτει επιγενετικά για να γίνει και ετοιμάζουν τεστ DNA και γι' αυτό έχετε να πληρώσετε λεφτά τώρα. Τεστ από εδώ, τεστ από εκεί και ούτω καθεξής. Εξελεκτικά αίτια. Όταν το παιδί δεν μεγαλώνει και με τους δύο βιολογικούς γονείς. Όταν τώρα στους 5 γάμους έχεις 2 ή 3 διαζύγια και τα πάρα πολλά παιδιά μεγαλώνουν μόνο γονεϊκά, εντάξει, θα πρέπει να βάλουμε επί τον τύπο των ύλων το δάχτυλο και να μην βγάζουμε φρούδες έτσι εύκολες λύσεις οι οποίες μας απεμπλέκουν από την προσωπική ευθύνη. Ιστορικό κατάθλιψης στην εφηβεία και όταν υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση σε αυτό το παιδί, στο αγόρι, στο κορίτσι, κατά την εφηβεία ή στην παιδική ηλικία. Και διατροφικά αίτια στο θέμα, στη δεύτερη γεννησιουργό αιτία στα εξελικτικά. Τι εννοούμε διατροφικά αίτια? Και τώρα θα κάνουμε wow. Εγώ πάντως δεν είμαι κριτήκαρος, είμαι αρκάδας και πόντιος, γι' αυτό θέλω να κάνω, θέλω δύο παιδιά. Θέλω δύο αγόρια, να τα κάνω σαν γεμένα. Να καλά, να τα κάνω σαν γεμένα, καλά δεν ήθελα. Τέλος πάντων. Μας θυμίζεις κάτι. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα ή πράγματα μπορεί και να μην είναι τυχαία. Τι γίνεται. Τι γίνεται τώρα, τι εννοούμε διατροφικά αίτια πάνω στην εξέλιξη της κατάθλιψης. Όταν το κορίτσι μπει πολύ γρήγορα στην εναρχή και στην εφηβεία, δηλαδή στην πρώτη της περίοδο και μπει στην πρώην εφηβεία. Τα κορίτσια που στην ηλικία των 10-11 ή ακόμα νωρίτερα έχουν την πρώτη περίοδο, έχουν διπλάσιο ρίσκο να αναπτύξουν καταθλιπτικά συμπτώματα όταν θα πάνε στην όψιμη εφηβεία ή θα μπουν στην ηλικίωση.
Perché? It's the protein, stupid. Είναι η πρωτεΐνη. Γιατί? Γιατί στην Κίνα, όσοι έχετε το China Study του Κέμπελ, το έχετε διαβάσει για εμάς. Ο καθηγητής Κέμπελ, ο Γιαννός, το περιέγραφε εκεί πέρα. Στην Κίνα και στην Ιαπωνία που τα κοριτσάκια στα 17 και στα 18 μπαίνουν στην πρώτη περίοδο, γιατί καθυστερεί να έρθει η περίοδος και θεωρεί το κοριτσάκι έχει πρόβλημα και μια χαρά είναι, έχουν λιγότερα φαινόμενα γιατί. Γιατί σε αυτές τις χώρες κατά βάση είναι φυτοφαγική διατροφή και δεν έχει ζωικά προϊόντα. Γαλακτοκομικά, όχι τα μαγίτσα μου, και κρέας, ζωική πρωτεΐνη. Τι κάνει η ζωική πρωτεΐνη? Η ζωική πρωτεΐνη είτε στα γαλακτοκομικά είτε στο κρέας επιταχύνει τα κύτταρα για να μπουν στη μητωτική του διαδικασία και στην ουσία επιταχύνει το να μπει στην εφηβεία του κορίτσι και να έρθει η πρώτη περίοδος. Το λέω λίγο απλά. Επειδή το κάνει η πρωτεΐνη ζωική αυτό, έχουμε, μπορεί να έχουμε θέματα τέτοια. Φυσικά έχουμε και άλλα θέματα υγείας, αλλά τώρα μιλάμε για την κατάθλιψη. Τα παιδιά τα οποία, ειδικά τα κορίτσια, μεγαλώνουν με ένα διατροφικό πλάνο το οποίο είναι σε κατά βάση φυτοφαγικό, έχουν μια καθυστέρηση στο να μπουν στην περίοδο μας. Η κόρη μας πήγε στα 16 περίπου. 15-16 ήταν για την πρώτη αμυγδαλώση. Ωραία. Και δεν υπάρχουν προμηνοησιακά σύνδρομα, ούτε το ένα. Εντάξει, πολλές φορές δεν ξέρω, σας το έχω πει, γίνεται πονάει όταν γίνεται την ορεξία. Κάνει ορεξία, λέει, γιατί πονάει από εδώ λίγο πριν την περίοδο και λέει είναι ορεξία. Λέει, από ποια σάπινγκ, ας πούμε, βγαίνει το Άριο. Λες και το Άριο είναι ένα αυγό της Χίνας, ας πούμε, και βγαίνει από εδώ πέρα και πονάει με περνάει τη σάπινγκ. Άντρες τα λένε αυτά, κακά τα λένε. Είναι η πρωτεΐνη, λοιπόν. Στην Ιαπωνία, περίπου η πρώτη περίοδος είναι στα 17, κατά μέσο όρο, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες στα 11 και στα 12. Τώρα, ποιο είναι το θέμα? Όταν μια κοπέλα μπει στα 11 στην πρώτη περίοδο, έχει μια έκθεση, αυτό που λέμε, στα ιστρογόνα. Η υπερέκθεση στα ιστρογόνα και τα δικά της, αλλά και στα ξένο ιστρογόνα που είναι από τη διατροφή, ειδικά στα γαλακτοκομικά τα οποία έχουν της Παναγιάς στα μάτια, τα φυσιολογικά γαλακτοκομικά, βάζει τα κύτταρα να μπουν σε μια επιταχυνόμενη μητωτική διαδικασία, η οποία φέρνει πολλά προβλήματα αργότερα στην επικορούμενη και τις καταθλίψεις. Αυξήσεις για καρκίνους και φυσικά αυτά δεν θα τα ακούσετε. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί απλά στην ιατρική δεν την ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Την ενδιαφέρει το μετρήσιμο επάνω στην αρρώστια. Έχει αυτή την αρρώστια τώρα από εδώ και πέρα τι κάνει. Την πρόληψη δεν μπορεί να τη μετρήσει η ιατρική, γιατί απλά δεν εκφράζεται σαν ασθένεια. Μια πρόσφατη έρευνα με 67 έτσι νέα κορίτσια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσο υψηλότερη ήταν η πρόσληψη της ζωικής πρωτεΐνης, κατά την ηλικία των 3 μέχρι 5 ετών, τόσο πιο νωρίτερα μπαίνανε στην έμεινο ρύση, με ένα αρχή που λέτε, την πρώτη περίοδο. Τα κορίτσια, τα οποία κατανοούν υψηλότερα ποστά από φυτική πρωτεΐνη, ωραία, στις ηλικίες των 3 και 5, καθυστερούσαν την ένταξη της περίοδου. Οπότε δεν έχουν και υπερέκθεση στα ιστρογόνα, το οποίο μετά τη γυναίκα, αν ρωτήσει ο γυναικολόγος το πει, την προηγηθεί για ομοεξαρτώμενους καρκίνους όπως το μαστού, στο ενδομήτριο και ούτω καθεξής. Προσέξτε, οι δημοσιεύσεις δεν είναι δικές μου, είναι από έγκριτες ιατρικές πηγές. Δεν είναι δικά μου λόγια. Διατροφικοί παράγοντες που μπορεί να κάνουμε είναι όταν στη διατροφή μας υπάρχει έλλειψη τρυπτοφάνης. Τρυπτοφάνη είναι ένα βασικό αμινοξέα από τα 20 που χρειαζόμαστε. Τα 9 είναι τα βασικά τα οποία πρέπει μέσω της τροφής να τα παράγει το σώμα. Όταν αυτό το αμινοξέα είναι σε έλλειψη και στον άντρα και στη γυναίκα, μπορεί να εμφανίσει καταθλιπτικά συμπτώματα. Ωραία, γι' αυτό βλέπετε σιγά σιγά ότι πρέπει να κάνουμε μια σωστή διαφοροδιάγνωση για να υπάρχει το αποτέλεσμα. Έχω ή δεν έχω τελικά κατάθλιψη. Τώρα να δούμε μερικές τροφές που έχουν τρυπτοφάνη για να μην έχετε και πρόβλημα. Ωραία. Το γάλα της ανά 100 γραμμάρια, το γάλα του αγελαδινού έχει βλέπετε 46 μικρογραμμάρια, φασόλια μαυρομάτικα 267 μικρογραμμάρια τρυπτοφάνης, τα καρύδια, τα αμύγδαλα, το σουσάμι, το αλεύρι με γλουτένι, μέσα η γλουτένι μια χαρά, αυτός ο μύθος της δυσαρεξίας της γλουτένι είναι άλλος μύθος πάλι, κολοκυθόσπορη και το τόφου είναι ο βασιλιάς, αυτά έχουν και άλλες επωφελείς ουσίες, ωραία. Τώρα μιλάμε για αυτό το αμινοξύ, το οποίο χρειάζεται ο οργανισμός μας. Όταν έχουμε χαμηλή πρόσληψη σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, τα οποία τα ακούτε πολύ να παίζουν, τα ωμέγα 3 και τα ωμέγα 6, ωμέγα 9. Θα το δείξω πάλι, κάτω εδώ βλέπετε τις δημοσιεύσεις που έχουν δημοσιευμένο στην κλινική ψυχιατρική, στο εγχειρίδιο της ψυχιατρικής. Δεν είναι δηλαδή λόγια
του ουρανόντος προς εσάς. Υπάρχουν και συμπληρώματα που όταν δίνονται με ωμέγα 3 βοηθούν να μην έχουμε την μανιοκατάθλιψη τη λεγόμενη, που λάβατε για συμπληρώματα για συγκεκριμένο λόγο και χρόνο και τα είχαμε ο Dr. Καλαμπρέζε από το Case Western University είχε κάνει την έρευνα. Τώρα όμως με το ψάρι, πώς είπα σας το ψάρι. Ψαρώσατε τώρα. Τώρα ψαρώσατε. Τώρα θα φάτε καλά. Λοιπόν, υπάρχει ένα φαινόμενο στη βιολογία, αυτό που διαβάζω λέγεται βιομεγέθηση, συντροφική αλυσίδα. Το DDT είναι μια πολύ άσχημη τοξίνη, όπως το DDT. Πολύ άσχημη και καταστροφική. Θα το βάλω όλο πάνω για να δείτε, καταλάβετε. Όταν ανοιχνεύω στο νερό 0,02 ppm, ppm είναι τμήματα του εκατομμυριωστού σε αυτή τη διοξίνη, δηλαδή αυτό το ποτήρι το νερό αυτή τη στιγμή, το αναλύω στο χημείο και έχει 0,02 τμήματα του εκατομμυριωστού από αυτή την τοξίνη, όταν αυτό πάει στην επόμενη τροφική αλυσίδα στο φυτοπλάκτον, ωραία, από 0,02 δέστε πόσο γίνεται. Γιατί. Και όταν το φυτοπλακτόν πάει στο επόμενο γίνεται 300 ppm, όταν πάει στο ψάρι γίνεται 2.500 ppm και όταν το ψάρι αυτό, το αλανιάρικο, την τσικούρα, τη φάτεσης, γίνεται 7 εκατομμύρια ppm. Ποιο νομίζετε πιο τοξικό, το 0,02 ή το 7 εκατομμύρια? Το 7 εκατομμύρια. Στο μάθημα της εμβριολογίας και τερατογενέσεως στις ιατρικές σχολές και στην Ελλάδα, εδώ και 15 χρόνια, με καθοδήγηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, γίνεται προτροπή προς τους επαγγελματίες υγείας και γυναικολόγους ότι οι γυναίκες οι οποίες θέλουν να κυοφορήσουν ή είναι έγκυες να αποφεύγουν τη χρήση του ψαριού, γιατί μπορεί να φέρει τερατογένεση και ευθνίδιες αποβολές και ούτω καθεξής λόγω του φαινομένου αυτού. Το ακούσατε από κανένα γυναικολόγο αυτό? Γιατί, ξαναρωτάω, βλέπετε αυτή την αύξηση, βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η αύξηση. Γιατί? Γιατί το νερό είναι μια σχετικά απλή μορφή ζωής. Όταν πάει στην πιο σύνθετη μορφή ζωής, μεγεθύνεται αυτό, γι' αυτό ονομάζεται βιομεγέθηση. Ωραία. Άρα το νερό που θα πιω, και λέτε όλα είναι μολυσμένα, με το ψάρι, το κρέας που θα φάω δεν έχει καμία σχέση. Μα καμία σχέση. Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα? Κανείς δεν έφαγε μια ψαρούκλα, άμα εκτός από του κάτι στο αγκάθι στο λαιμό, και να πάθει έναν καρκίνο ή να πάθει κάτι άσχημο. Γιατί για το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο με τόση τελειότητα και τόση δυναμική που αργοπορεί το κακό να εκφραστεί. Αλλά ότι αρχίζει να εκφραστεί το κακό δεν πάει να πει ότι δεν θα έρθει. Κανείς δεν έπαθε καρκίνο ή δεν πέθανε μια φράγμα επειδή κάπνισε ένα τσιγάρο. Σωστά. Ή ένα πακέτο. Ή επειδή κάπνισε μια μέρα. Ή ένα μήνα. Και 30 χρόνια καπνίζει ο άλλος και μπορεί να μην έχει τίποτα. Και το χρησιμοποίησατε και ο ίδιος λέει δεν πάθα και τίποτα. Ο άλλος δεν κάπνιζε, δεν έπινε και πέθανε. Σημασία δεν έχει να κάνεις το καλό σε αποτέλεσμα και σε ωφελημισμό. Α, ξέρεις, κόβω το τσιγάρο για να πάθω καρκίνο. Όχι. Κόβω το τσιγάρο γιατί είναι ηλίθιο να πληρώνω για να πεθάνω. Και παίρνω και τους άλλους μαζί μου. Και δίνω και ένα παράδειγμα και στα παιδιά μου. Οι δύο πρώτες κοινωνίες που ένα παιδί όταν γεννιέται έρχεται σε επαφή είναι η οικογένεια και το σχολείο. Το 40% των γονιών καπνίζουν μπροστά στα παιδιά και ένα 60% των δασκάλων και καθηγητών καπνίζουν μπροστά στα παιδιά. Τι μήνυμα παίρνει αυτό το παιδί? Και όταν πάει να καπνίσει το παιδί, λέει απαγορεύεται, θα σε αποβάλω και θα το πω τέτοιο. Γιατί να το αποβάλει το παιδί? Δεν σου επιτρέπεται να καπνίσει ο σχολείο. Σώπα ρε, μάγκα, γιατί? Γιατί εσύ είσαι καθηγητή και εγώ είμαι μαθητή. Για βρήκα. Για βρήκα. Μπροστά στον ασθενή. Πόσο τσιγάρο του λέει. Ο αγαπητό όπω και ο ιερέα λέει, μην κοιτά αυτό που κάνω, αυτό που σου λέω. Ναι, αυτό που μου λέει, αυτό που κάνει όμως φωνάζει πιο πολύ από αυτό που μου λες και δεν μπορώ να σε ακούσω τι μου λες. Εντάξει. Λέει, ας πούμε, ο ιερέας κάνει την νηστεία για να ακούσει ο Κύριος. Και τον βλέπεις αυτόν τη νηστεία, πώς έχει γίνει έτσι. Λες, άμα να κάνω νηστεία γύρω σαν και εσένα, κάνει πιο να τρώω να είμαι αδύνατος. Έτσι δεν είναι. Δεν θα σε αρέσουμε. Πολλές νηστείες είναι. Φυτικές τροφές τώρα που είναι γεμάτες, μπομπαρισμένες με ωμέγα 3, το λεγόμενο λινολενικό όξι. Εδώ βλέπετε το είδος της τροφής και εδώ την ποσότητα και εδώ σε μικρογραμμάρια σε ωμέγα 3. Το ξαναλέω, αυτές οι τροφές έχουν και άλλα ωφέλιμα συστατικά, μένουν να το κάνουμε ανάλυση. Τρία τέτοια αμύγδαλα έχουν 136 μικρογραμμάρια ωμέγα 3 λιπαρά όξι. Σπανάκι που τρώει και ποπάει,
η κούπα είναι η κούπα του καφέ, μικρή κούπα του καφέ, 353 μικρογραμμάρια. Η σόγια, η σπόρη της σόγιας, μια κούπα βάλει του καφέ το ίδιο. Το σογέλιο, το φυτρέλαιο, να γίνει από τη φύτρα. Τώρα το λάδι έγινε και πολύ ακριβό, παιδιά, εν τω μεταξύ. Θα σκοτωθούμε για το ελαιόλαδο. Μια κουταλιά είναι εδώ πέρα. Τέσσερα καρύδια, μόνο τέσσερα καρύδια, 1034 μικρογραμμάρια. Το λάδι κανόνα, δεν κυκλοφορεί πέρα. Τα ανοιχτά τα καρύδια, τα σκούρα αυτά είναι τα ανοιχτά τα καρύδια, 1703. Και ο βασιλιάς είναι ο Λιναρόσπορος. Μια κουταλιά του γλυκού Λιναρόσπορου έχει 7526 μικρογραμμάρια ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Για να πάρετε αυτή την ποσότητα σε ωμέγα 3 πρέπει να φάτε τουλάχιστον 2 σολομούς, ένα βαλαωρίτη, ένα βάρναλι και 3 μίτσους. Δεν τα παίρνετε τώρα. Δεν τα παίρνετε. Τρίτη αιτία. Έχω ένα μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις. Ναι, αντίθετα του θέματος, ναι. Με τη διατροφή. Τα καταψυγμένα με τα λαχανικά με τα... Αν η ψήξη έχει γίνει ταχεία και άνεση και σε λιγότερο από 6 μήνες το βγάλετε από το φάτε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε 3 μήνες. Μέχρι... Μάξιμο 6 μήνες. Μάξιμο. Να βγει ο χειμώνας, να το πω έτσι. Άμα να βγάλει το χειμώνα. Μέχρι εκεί. Το λινέλεγο. Το λινέλεγο. Το είπα, ναι. Το σκηνάρόσπο. Όχι, είπα και λιναρέλεο το είπα. Δεν με προσέχεις μαυροσκούφι, αντάρτη του Άρη. Ένα είναι το κόμμα και το χρώμα. Όταν τα ποσοστά μου φιλικού οξέως είναι χαμηλά, βλέπετε όταν η γυναίκα είναι ίδιος, λένε φιλικό οξύ και φιλικό οξύ. Ωραία. Πού υπάρχει φιλικό οξύ, βασικά όπου έχει πράσινο, γι' αυτό ονομάζεται φιλικό οξύ, υψηλονιόταν, είναι από το φύλλο. Ό,τι είναι πράσινο. Το ακούσει ο Ανδρουλάκης τώρα, θα με πάρει στην προεκλογική εξτρατεία σε προεκλογές. Πες τα μου για το πράσινο. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος παγωτέλει. Ήρθε το 81 η αλλαγή, Παναγία μου, ο σοσιαλισμός και από τότε τρέχουμε Εδώ βλέπετε κάποιες τροφές και το steak, είδεστε, 5,5 ουγγές, περίπου 1,5 κιλό steak, τύπον steak, έχει μόνο 16 MCG σε φιλικό οξύ και ένα ποτήρι τέτοιο με φρέσκο χυμό πορτοκάλι έχει 75, τα φιστίκια αυτά εδώ πέρα 88 και ανεβαίνουμε. Κόκκι συνάπεως ή αλλιώς μοστάρδα, η καλή μοστάρδα. Ο Χριστός είπε: Αν η πίστη σας είναι τέτοια όπως η κόκκι συνάπεως, θα πείτε το όρος του, το είπα και ρίφτη στη θάλασσα και θα πάει. Ωραία. Τώρα δεν πάει να πάτε στη μοστάρδα να μισταυρολογηθείτε, δεν υπάρχει. Το σπανάκι το ομό έχει, τα φασόλια, φιλικό οξύ, οι μπάμες, ωραία, οι φακές 831. Και τα φασόλια μαυρομάτικα που είδαμε νωρίτερα τι είχαν, τρυπτοφάνι βουλ, τι έχουν, δέστε 1057 μικρογραμμάρια φιλικό οξύ. Όταν λοιπόν ο γιατρός λέει στη γυναίκα φάει κρέας, κρέας όταν είσαι εγκυμονούσα, δεν έχει ιδέα μόνο το σεβασμό για υγεία, δεν έχει ιδέα. Δεν έχει καμία ιδέα, βασικά στην ιατρική δεν μαθαίνουν τίποτα για την υγεία. Επίσης, η αθυρωματική πλάκα ή αρτεριοσκλήρωση μπορεί να δημιουργήσει καρδιακά προβλήματα ή μίνι εγκεφαλικά, τα οποία τα μίνι εγκεφαλικά τα λέμε στα αγγλικά, μπορείτε να το δείτε, είναι TIA, Transient Ischemic Attack, ή μικροϊσχημικά επεισόδια, τα περνάνε οι άνθρωποι χωρίς να έχουν συμπτώματα και τα οποία, επειδή περνάνε τα μικροεγκεφαλικά επεισόδια, έχουν συμπτώματα και φαινόμενα καταθλίψεως ή άνοιας ή Alzheimer. Τα οποία είναι από μικροκεφαλικά λόγω της αθυρωματικής πλάκας. Πώς δημιουργείται αθυρωματική πλάκα στις αρτηρίες μας? Το πουρί το λεγόμενο που πιάνει μέσα, από τι είναι? Αν τρώτε πολλά λαχανικά, αν τρώτε πολλά φρούτα και πολλούς ομούς κακούς, δεν θα έχετε τέτοιο πράγμα. Αν τρώτε γρούνι, μοσχάρι, πρόβατο κατσίκι, προβατίνες πάνω εκεί στον όλυμο, πρώτες προβατίνες. Μου είπατε για ενέργεια στο Ολύμπου. Αυτοί που ζουν γιατί δεν έχουν καμία ενέργεια. Τις πρώτες γίνες σου έτσι μαζί με τον μπατσάρ, τις κοιλιές, τα άντερα, τα ποδάρια, τα πρώτα, τα μυαλά, τα μάτια, δεν αφήνουν τίποτα από σώμα. Από το γουρούνι τρώνε τα αυτά που, τα γλυκάδια τα λένε. Δέστε τι ρόλο μα δώσανε για τα μέσα. Τα γλυκάδια λένε, Ναι, αμελέτη τα γλυκάδια. Βασικά λέξη. Σημαίνει μικρή αρχή. Δεν είναι. Αλλά είναι τα μέσα. Τα τρώνε όλα, δεν αφήνουν. Και να θέλουν οι θεοί στον Όλυμπο να στείλουν την ενέργειά τους, δεν φτάνουν οι κεραυνοί του Δία. Δεν φτάνουν. Θέλετε κάτι να πείτε, ναι, συγγνώμη. Το πορτοκάλι,
το πορτοκάλι. Γιατί ο Θεός είναι χαζός και έφτιαξε το την πορτοκαλιά. Όχι, το πορτοκάλι είναι χαρά. Σαν χυμός, ναι, δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι καλό. Δεν είναι όλα καλό και κακό, άσπρο και μαύρο. Έχει κι άλλες αποχρώσεις. Του γκρι. Την είδα την ταινία, ε. Δεν τρεπόσαστε. Διεφθαρμένη. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναγκαίοι. Η χημή επινοήθηκαν. Και το συγκεκριμένο λέω πρώτα. Και το πρώτο καλή. Η χημή επινοήθηκαν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να μασίσουν και να φάνε μεταβολήσουν. Όταν όμως έχεις και το πεπτικό σου λειτουργεί intact, μάσα την τροφή. Αλλιώς ο Θεός θα έκανε αμύτα πάνω στα δέντρα, δεν θα κάνει τα φρούτα. Για να κάνει φρούτα ο καλός ο Θεός, ξέρει τι κάνει, έτσι. Υποπροϊόντα που μπορούν να δημιουργήσουν το πουρί στις αρτηρίες, αυτά είναι υποπροϊόντα που σε βάθος χρόνου δημιουργούν πουρί. Και είναι τόσο γλυκό και ωραία. Γελάτε. Και αυτά από εδώ πάνω και ό,τι σαβούρα βασικά βλέπετε στα σαχαροπλαστεία, πάτε πρόσωπο ταχών για αυτό που έρχεται με το δικράνι έτσι και την κουκούλα τη μαύρη να σκελετώ τους μαχητές. Και τα πυροκομικά, γαλακτοκομικά. Ορίστε. Για τη γλουτένη, πείτε περισσότερα γιατί είναι ολόκληρο θέμα η γλουτένη. Τι είναι ολόκληρη βιομηχανία πλέον. Που βγάζονται λεφτά για προϊόντα χωρίς γλουτένη. Θα έρθω στο τέλος. Επίσης, όταν τα ποσοστά βιταμίνης Β6 είναι χαμηλά στον οργανισμό μας. Εδώ τώρα βλέπετε τροφές που έχουν, προσέξτε, οι βιταμίνες όλες δεν παίζουν κανένα μεταβολικό ρόλο στο σώμα μας, παίζουν, λειτουργούν σαν βιοκαταλυζάτορες, είναι επιταχυτές σε βιοχημικές διαδικασίες, επιταχύνουν βιοχημικές διαδικασίες. Οι ποσότητες που βλέπετε εδώ, ανά 100 γραμμάρια, μην νομίζετε ότι είναι αμελητές, είναι μπομπάρες μάγριο. Τα φασόλια έχουν βιταμίνη Β6. Είχαμε και άλλα τα φασόλια που είδαμε. Μην βάλετε άλλο νερό, γιατί θα διακόψω μιλία και θα πάω προς νερού. Και δεν με πειράζει, μετά θα ακούτε όπως ο Μίστερ Μπίνος έχει τις ξαπάθασα. Φακές, τα καρύδια, η μπανάνα, το σουσάμι, η λιόσπορη. Ο βασιλιάς σε βιταμίνη Β6 είναι οι πιπεριές αυτές. 2,22 μικρογραμμάρια βιταμίνης Β6 ανά 100 γραμμάρια. Εκτός όλα τα άλλα, φυτικές ίνες, πρωτεΐνες που έχουν, αμινοξέα, ένζημα. Βασικά, ένας που είναι μέσα στη φυτοφαγική διατροφή είναι 100 έτη φωτός μπροστά από την καλύτερη επιστήμη. Και ας μην το ξέρει. Αρκεί η φυτοφαγική διατροφή να έχει ποικιλία, πληθώρα και πολυσχηδία. Να μην είναι μόνο φαγεία. Στα προγράμματα, αν έρθετε, έχουμε 3 διαφορετικά γεύματα φυτοφαγικά και βιολογικής προέλευσης. Οι άνθρωποι τρώνε τον άμπακα τρώνε. Τον άμπακα, ναι, εγώ. Μας βάζουν και μέσα. Με 300 ευρώ όλη τη βδομάδα να τσάπαξε. Δεν θέλω να φάμε, ρε παιδί. Και μετά τους μιλάω εγώ για Θεό, για αγάπη, για ενέργειες και εκεί. Προσέξτε, είναι λέει. Χτυπάνε το τούβλο, το μουσακά, το βίντεο, ένα πράγμα τέτοιο. Ζητάει και περίσσεμα πάλι. Ο άλλος δεν είναι φτάφεται στο ψωμί του, λέει τι κάνεις. Δεν μου για τους άλλους, λέει κύριε Μωρό. Ρε, μην είσαι ψεύτης, μόνος ο κακός, από σελίδα. Αυτό τους λέω, μην τρώτε τόσο γρήγορα. Η πόρτα είναι κλειδωμένη, το φαΐ δεν θα φύγει από το πιάτο. Τρώτε αργά, μην δει. Ανορεξία, ισορροπημένη διατροφή λοιπόν, σε ποικιλία, χρώματα και αρώματα. Τέταρτη αιτία για την κατάθλιψη, κοινωνικά αιτία. Τι σημαίνει αυτό, δέστε τώρα, απουσία κοινωνικής υποστήριξης. Όταν ο άνθρωπος νιώθει μόνος του. Η μοναξιά είναι το χειρότερο βασανιστήριο. Άλλο η μοναχικότητα. Η μοναχικότητα είναι η επιλογή που κάνει ο άνθρωπος επειδή είναι ευφυής. Και η έρευνα δείχνει ότι όσο πιο ευφυής είσαι, τόσο επιλέγεις τις παρέες και λίγους και εκλεκτούς. Αλλά μοναξιά σημαίνει να είσαι με πολλούς και πάλι να νιώθεις μόνος ότι δεν σε καταλαβαίνει κανένας. Ωραία. Είναι βασική αιτία. Τέταρτη αιτία εδώ πέρα. Αρνητικά και στρεσογόνα γεγονότα. Εγώ δεν είμαι υπέρ του θετικού τρόπου σκέψης. Ο θετικός τρόπος σκέψης δεν είναι σωστός. Γιατί μπορεί να είσαι ένα ψέμα. Και πολλές φορές μέχρι ίσως κάποιοι έχετε ακούσει το παράδειγμα που δίνω έτσι δίκη αστειότητας. Αν πιάσω τη γυναίκα μου να με απατάει και πάω στο καφενείο και εγώ
think positive. Βρήκα και το Βαγγέλη σπίτι και το κέρατο το πήγε εκεί περικοκλάδα. Αλλά just think positive. Όσο και positive να σκέφτομαι, το κέρατο μείνει κέρατο. Εντάξει. Δηλαδή, μπορεί να θέλω να σκέφτομαι εθιολογικά, εθνικό τρόπο σκέψης, αλλά άμα δεν είναι αληθινό αυτό, και είναι ψεύτικο, δεν θα με οδηγήσει πουθενά. Αν όμως έχω επίφαση και απόδειξη της αγάπης της γυναίκας μου προς εμένα σε καθημερινή βάση, τότε η αλήθεια σε ελευθερώνει. Και τότε ακόμα και τα θετικά γεγονότα γίνονται όμορφα θετικά. Επειδή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια ελευθερώνει. Και το ξαναλέω, αυτός ο τόπος έχει ματώσει εξαιτίας της ελευθερίας και της αλήθειας. Γιατί πουλήσαμε την ελευθερία και την αλήθεια πολύ φθηνά. Επί πινακίου φακής την πουλάμε την ελευθερία αυτή. Και είμαστε σκλάβοι. Όταν κάποιος χάνει κάποιον αγαπημένο του ή μια εργασία μέσα στους προηγούμενους 18 μήνες, τα προηγούμενα 2 χρόνια. Ξέρετε, υπάρχει ένας κύκλος για να βγεις μέσα από την αναχολία ή να τακτοποιήσεις ειδικά την απώλεια ενός αγαπημένου σου ανθρώπου. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρώτα δεν το ξεχνάς. Η σύναψη έχει γίνει. Αυτό που νομίζουμε ότι έχουμε ξεπεράσει, ξέρετε ποιο είναι, τον πόνο και την οδύνη και τη φρικαλαιότητα της απώλειας. Οι περισσότεροι δεν έχουν. Η καθηγήτρια Kübler-Ross έχει κάνει τη μεγαλύτερη έρευνα σε βάθος όλων πάνω στον ανθρώπινο πόνο και απώλεια και περιγράφει τα 5 βήματα πώς ο άνθρωπος θα μπορέσει να βγει από αυτό και να είναι νικητής. Μιλάμε για έκριτη επιστήμη, τώρα μιλάμε για την αρχιέρεια πάνω στην έρευνα σε αυτό το κομμάτι. Αν κάποιος έχει να πει κάτι, είναι αυτή η γυναίκα. Αφιέρωσε τη ζωή της πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Το πρώτο είναι όταν βιώνουμε την απώλεια ενός αγαπημένου, είναι η άρνηση. Πόσες φορές μπορείς σε ξαφνικά γεγονότα. Πέθανε ο τάδε και λέμε όχι. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Έχετε βρεθεί σε κηδείες να ακούτε μανάδες ή πατεράδες να ουρλιάζουν στον τάφο του παιδιού τους. Όχι. Μα γιατί λέει και η μανά όχι. Δεν το βλέπει το παιδί στο φέρετρο. Δεν θέλει αρνείται να δεχτεί τι. Την πραγματικότητα. Και θα σας πω τώρα κάτι. Από αυτή την άρνηση, οι περισσότεροι όταν χάνουμε έναν αγαπημένο άνθρωπο δεν φεύγουμε από την άρνηση. Απλά την άρνηση την κάνουμε επίφαση ή κατάφαση προσπαθώντας να γεμίσουμε το χρόνο μας με οτιδήποτε πράγματα για να μην σκεφτόμαστε τον πόνο που μας δημιουργεί αυτό. Μετά την άρνηση, η οποία αυτή η άρνηση κρατάει από 4 μέχρι 8 μήνες, αν ο άνθρωπος ζει σωστά, έχει σωστό lifestyle. Δηλαδή, αν καπνίζει, πίνει, παίρνει φάρμακα, είναι παχύς άρκος, δεν γυμνάζεται και όλα τα άλλα, αυτό πάει παραπάνω, έτσι. Μπαίνει στο δεύτερο που βγαίνει η οργή και ο θυμός. Αρχίζει να βάζει με το Θεό, με το σύστημα. Έχω δει πολλές φορές, τουλάχιστον τα προγράμματα, αντρόγενα όταν χάνουν το παιδί τους να χωρίζουν μετά. Να χωρίζουν. Ρίχνοντας ευθύνες ο ένας στον άλλον, αναθεματίζοντας με τον άλφα με ευγενικό ή αγενή τρόπο. Ο θυμός και η οργή είναι το δεύτερο στάδιο που κρατάει μέχρι και 2 χρόνια μετά την απώλεια του ανθρώπου. Μήνυμα. Μετά το τρίτο στάδιο είναι ο πόνος. Μην νομίζετε ότι επειδή έχουμε κλάψει για τους αγαπημένους ανθρώπους ότι έτσι λυτρωθήκαμε, όχι. Μετά το τρίτο στάδιο είναι μετά τα 2 χρόνια έρχεται η ύφεση, ο πόνος και αρχίζω και θρηνώ τώρα, έρχεται ο αληθινός θρήνος. Αν θα φτάσω εκεί. Και μετά το θρήνο έρχεται η ύφεση στον 4ο χρόνο και ως 5ο και μετά τα 5 χρόνια, αν όλα είναι ωραία και λειτουργικά, ο άνθρωπος μπορεί να αναλάβει την ευθύνη να τακτοποιήσει την απώλεια αυτή και να εξαγάγει ένα όμορφο νόημα και να προχωρήσει μπροστά με όμορφες αναμνήσεις και έχοντας προηγό τον άνθρωπο. Ξέρετε γιατί βάζουμε τους σταυρούς στα νεκροταφεία και τα ονόματα στους σταύρους από πάνω, ξέρετε τι το κάνουμε, για να τους ξεχάσουμε. Γιατί φανταστείτε νεκροταφεία χωρίς να έχουν τα ονόματα. Μέσα σε μερικά χρόνια δεν θα ξέρεις ποιος σταύρος είναι και ποιο είναι. Βάζουμε το, γι' αυτό λέγεται μνημείο. Μνημείο, για να έχουμε μνήμη σε αυτό το πράγμα. Και δεν πρέπει. Αλλά οι περισσότεροι συνήθως όταν θαύουμε τους αγαπημένους ανθρώπους ή θαύουμε σχέσεις ή περιστάσεις, ξέρετε τους συνήθως κάνουμε την ταφή. Το μισό πτώμα το έχουμε απ' έξω και το μισό το έχουμε μέσα. Και μαντέψτε όταν θάβεις κάποιον και ο μισός είναι στο χώμα και άλλος έξω, τι θα συμβεί. Τι συμβαίνει. Σταπίλα. Σύψη έχεις. Και αυτή η σύψη έρχεται πάνω σου. Οι Ρώμοι, η στάθμευση που εφαρμόζαν οι Ρωμαίοι σαν θανατική καταδίκη δεν ήταν η χειρότερη μορφή τιμωρίας, είχαν μια άλλη. Ξέρετε, πολλές φορές σαν καταδικητικά είναι συγκληματίες. Ήταν αυτοί οι δύο καταδικασμένοι σε θάνατο, τους βγάζανε δημόσια, με ροφαία σκοτώναν τον ένα, τον σκοτώναν μπροστά στον κόσμο και παίρναν τον νεκρό και τον δένανε στην πλάτη του αλουμίου και τον αφήνανε δεμένο στην πλάτη του αλουμίου μέχρι που ο νεκρός άφησε πάνω στο ζωντανό. Και πολλές φορές οι καταδικασμένοι σε θάνατο παρακαλούσαν ποιος θα φάει το μαχαιριά. Γιατί ξέρω άλλος που θα ζήσει, τι θα κάνει.
θα υποφέρει βδομάδες με ένα σάπιο πράγμα πάνω σου, έτσι. Μέχρι να μην κουνάει το κεφάλι και όμως βλέπετε που φτάνει το ανθρώπινο μυαλό. Πόσο σάπιο μπορεί να γίνει να σκεφτεί να παρατείνει τον πόνο. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν υποφέρουμε από την απώλεια μιας αγαπημένης σχέσης ενός ανθρώπου ή οτιδήποτε άλλο να τακτοποιηθεί όπως έχει φροντίσει ο Θεός νευροβιολογικά στο μυαλό μας, στον εγκέφαλό μας και κοινωνικά. Γιατί αλλιώς το κουβαλάμε μέσα στην κοινωνία αυτό. Και αυτό μετά που θα βγει. Κάνω την επόμενη σχέση, γιατί με χώρισε η γυναίκα μου. Μαντέψτε, στην επόμενη σχέση μου θα την πληρώσει εκείνη η γυναίκα από αυτά που είχα την προηγούμενη. Ωραία. Τα νταβατζινίκια του λέω. Ή δεν θέλω να κάνω παιδί. Δεν λύσω ότι μια μητέρα είχε χάσει και πέθανε ο άντρας ή χώρισε και μετά. Όχι, δεν θέλω παιδιά. Γίνανε άρρη, δεν θέλω παιδιά. Γιατί ο φόβος μην ξαναβιώσει το ίδιο πράγμα. Και μπορεί να αρρωστήσει ή να πεθάνει ή τα βληθαζούν γύρω μας, έτσι. Μπαίνει ο άλλος, μεγαλώνει ο άλλος στο παιδί του. Θυμάστε με το παλό τη δεκαετία τι έγινε στη Ρώμη. Την πήραν την κάνα, την πετάξαν στα βράχια, τελείωσε. Πήραν ένα τηλέφωνο στους γονείς πάνω στην Αλεξανδρούπολη και λένε: ελάτε να αναγνωρίσει το παιδί σας που το βιάσαν και το πετάξαν στα βράχια οι άλλοι. Όταν το ακούσα αυτό, δεν μπορείς να πεις: ούτε μπορείς να πεις να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Το φυσιολογικό ρεφλέξ, ποιο είναι να τον κάνεις αυτό, να τον πιάσει και να τον κάνεις. Να το κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Προχωράμε. Όταν οι παππούδες μεγαλώνουν τα εγγόνια αντί για τους γονείς. Τα εγγόνια μπορεί να αναπτύξουν καταθλιπτικά φαινόμενα επειδή τα μεγαλώνουν οι παππούδες. Δεν είναι ο ρόλος των παππούδων να παρκάρουμε τα παιδιά μας εκεί σε αυτούς και εμείς να τρέχουμε για τις δουλειές του τίποτα. Έτσι έλεγε ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας έλεγε οι γέροι πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά. Οι γέροι. Ναι. Όχι. Δεν έλεγε έτσι ο Πλάτωνας. Αυτό το είπε πριν το κλουβί ή μετά το κλουβί που τον βάλαμε που ήσουν στις Σιρακούσες. Εσύ ήταν καλά αυτός, ένας Αθηναίος θα το βρήκε και τον αγόρασε. Καλή του ώρα που είναι γύρω σε εκεί. Αλλιώς δεν ξέρω εγώ το πλάτο. Οι παππούδες, σαν πολυπυρηνική οικογένεια, οι πρεσβύτεροι να το πω έτσι, έχουν τη θέση τους στην ανατροφή του παιδιού επικουρικά και βοηθητικά. Αλλά οι γονείς να το μεγαλώσουν. Ο παππούς ή η γέρα δεν έχει ούτε τη φυσική δύναμη, ούτε την νοητική δύναμη να μπορέσει. Τα έχετε δει τα μικρά πως τρέχουνε. Ντούρα σε λέγουνε. Δεν σταματάνε να πούνε. Πού να τρέξεις από πίσω σου. Ένα πείραμα που κάνανε στον Καναδά, δίπλα σε ένα νηπιαγωγείο, το έβαλαν στο γυροκομείο. Και είναι υπέροχα και οι γέροι και τα μικρά. Ωραία, οι γέροι είναι πιο υπέροχα. Άμα, να σας πω κάτι τώρα, να μιλήσω σοβαρά. Είναι 50 άντρες, περίπου στα 70 έτη. Και ξαφνικά σκάσει ένα μανάρι 25χρονο, 30χρονο, τσαχπινοκαργαλιάρα και τους κάνει παρέα. Ποιος θα σταθεί καλύτερα. Οι 70άριδες, οι άντρες και το κορίτσι. Yeah. Εδώ, οι έτσι. Είναι και λογικό. Γιατί Λουκρανέζα. Εμείς είμαστε με τον Βλαδίμηρο. Εμείς τρώμε ρώσικη σαλάτα, δεν τρώμε ουγγαρέζικη. Ουκρανική. Για αυτό το πράγμα για τα παιδιά, το φυσιολογικό. Ναι, ναι. Ό,τι γίνεται στη φύση. Εξάρτητα δεν πάει για γυαλιά τα γάτα. Και στα ζώα, στη φύση, στα ζώα γέλης, που είναι πολλά, α πούμε, θηλυκά και έτσι και τέτοια, οι λένες, οι θηλυκές, βοηθούν τις άλλες μητέρες στην προστασία στα λιονταράκια, αλλά είναι η μάνα που θα έρθει να το θυλάσει ή θα προστατέψει οτιδήποτε άλλο. Έχουν ρόλο πολύ σημαντικό και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, αλλά είναι, να σας πω τι είναι. Είναι αυτό τουλάχιστον. Εγώ έτσι το βρίσκω τη σχολή και η γιαγιά μου στην Βέρεια. Ό,τι απαγορεύει η μάνα το δίνει η γιαγιά έτσι. Αυτά είναι τα γνωστά. Είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού χωρίς όρους. Απαγορεύουν οι γονείς και γενιά λένε πάρε. Τώρα μου λέει και εμένα η γυναίκα μου, λες στην κόρη μας, αν να κάνεις κάνα παιδί, λέει, θα το μεγαλώσουμε. Άσε ρε παράγει που λέει, θα πούν λίγα μαλλιά μου, μην ανάσε λίγα χρόνια ακόμα. Είναι μικρή ακόμα, μετά 64 έχουμε. Μην βιάζεσαι. Αν όταν ένα μέρος της οικογένειας που μέσα στην πυρηνική οικογένεια είναι αλκοολικό ή είναι εθισμένο σε κάποια ναρκωτική ουσία, τότε κάποιο μέρος από την οικογένεια μπορεί να αναπτύξει καταθλιπτικά συμπτώματα. Τοξική παράγοντες, πέμπτη αιτία, γιατί έχουμε κατάθλιψη. Συσσόρευση μολύβδου στον εγκέφαλο και στο αίμα. Μολύβδος. Που υπάρχει στις μπαταρίες. Στο εξωτερικό που είναι Ευρώπη και είναι κοινωνία και πολιτισμός,
τα πετάνε ξεχωριστά, κάνουν σωστή ανακύκλωση. Εδώ κάνουν ανακύκλωση και μετά θα βρίσκουν στο σκουπιδιάρικο όλα μαζί. Τα λέθανε. Οπότε είναι κουκουρίκου η υπόθεση. Ναι, οι μπαταρίες που τις πετάμε έτσι έχουν πολύ μόλυβδο που μέσα από τον υδροφόρο ορίζοντα και την τροφή μπορεί να περνάνε και ειδικά με αυτά στον εγκέφαλο δημιουργούν διαπράγματα. Το νερό όταν, που είναι πόσιμο, όταν είναι καλά φιλτραρισμένο, μπορεί να περιέχει μόλυβδο. Μην είστε βέβαιοι ότι ο δήμαρχος της Αθήνας, όποιος και να είναι η υδροδότηση που λέγαμε πεδίο, είναι καθαρή και είναι αμόλυντη. Όχι της Αθήνας, όπου και στην Ελλάδα. Η σκόνη, η φυσιολογική, μπορεί να περιέχει ψήγματα μολύβδου. Κάποια συμπληρώματα ασβεστίου έχουν μόλυβδο μέσα, και αυτό δείχνει σημασία η ποιότητα. Υψηλά ποσοστά από Mercury. Υδάργυρο, ευχαριστώ. Ναι. Κάποια βότανα, τώρα προσέξτε, ειδικά ως εναλλακτικούς χώρους, που έρχονται από την Κίνα ή από την Ινδία. Λίγο μακριά από αυτά. Γιατί, βασικά στην Κίνα, στις πολλές αγροτικές περιοχές, λόγω της μόλυνσης του περιβάλλοντος, με αυτά που καίνε και το οτιδήποτε, έρχεται και επικάθεται όλη η τοξικότητα πάνω στα βότανα και στην ουσία όταν κόβουν το βότανο, αυτό που παίρνεται, ξέρετε, μια τοπική βόμβα με τοξίνες μέσα. Δεν πάει να πει ότι επειδή από την Κίνα είναι κινέζικο herb ή ειδικό. Στην Ινδία ποιος έχει πάει, έχει πάει κανείς στην Ινδία. Στο Γκάγκη έχετε πάει, που πάει και καθαρίζονται οι Ινδοί. Ο Γκάγκης είναι το πιο βρώμικο ποτάμι στον κόσμο. Ο μπαίνει ο άλλος και κάνει, πλένεται, ξαγνίζεται, Βίσνου, Κρίστινα, δεν ξέρω τι, και πιο 5-50 μέτρα και πάμε όλος αφοδέλεια, ας πούμε, γιατί βλέπεις την κουράδα που επιπλέει και έρχεται. Τι βλέπεις, έρχεται, ρε παιδί, και μπορείς να δεις τι έχει φάει όντως. Το φαίνεται στα κόκκινα. Με κέρι, άμα είναι, ή χωρίς κέρι. Τέλος πάντων, είναι κάποιες κρέμες που χρησιμοποιούν οι γυναίκες για τα πρόσωπά τους. Τα βάζουν εδώ και μετά αρχίζουν κάτι αλλεργίες ή κάτι άλλα προβλήματα, είναι στο σηκώτη ή δεν ξέρω τι. Τα ψάρια. Αυτό που είπαμε για τη βιομεγέθυνση και βιοσυσσόρευση, τροφική αλυσίδα, ψηλά ποσοστά αρσενικού, βυσμούθιου και άλλων τοξινών που δυστυχώς μαζεύονται μέσα από το σύγχρονο πολιτισμό που έχουμε και τον τρόπο που με τα σκουπίδια που τα έλεγα που με έφερε μια φίλη εδώ πέρα από το σπίτι που έμενα και με φιλοξένησε και λέω το 86-87 που στα Εξάρχεια ξέρω εγώ στο Θιόπο και στο δούλευα στο Σουβλατζίδι, στο σπίτι περνάγαμε στα Εξάρχεια. Και μέχρι τώρα η τόνη των σκουπιδιών και σακού δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν είναι κάτι. Απλά αλλάζουν οι κάμπι. Αυτό η αλλάξει, αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Ορίστε. Ναι, ναι. Γι' αυτό είπε επικάθεται στο περιβάλλον. Κυρκαδιανοί, κυρκάδιοι ρυθμοί. Το κυρκάδιο σε κάδια είναι το κύρκα, το λατινικό που σημαίνει περίπου και το DM που σημαίνει ημέρα. Το βιολογικό ρολόι των 24 ωρών. Ωραία, αυτό που έχουμε στα κύτταρά μας, έχουμε γενετικό προγραμματισμό να λειτουργούν τα κύτταρά μας με τον 24ωρο αυτή βάση. Όταν κάποιος έχει ταχτικές αϊπνίες, δεν κοιμάται στην ώρα του. Και ειδικά όταν χάνει ύπνο της νύχτας. Ειδικά μετά τις 11-12 που γίνεται η παραγωγή μελατονίνης από τον εγκέφαλο και αυξητικών ορμονών, η αϊπνία είναι ότι χειρότερο. Αν κάποιος κοιμάται περισσότερο από 9 ώρες την ημέρα ή αν κοιμάται λιγότερο από 6. Η διάμεσος είναι 7 με 8. Νύχτα. Νύχτα. Ωραία. Νύχτα. Όταν κάποιος δουλεύει σε βάρδις, η μεγαλύτερη έρευνα που ακόμα και τώρα τρέχει από το Harvard είναι η λεγόμενη Health Nurses Study με τις νοσοκόμες. Είναι κοντά στις 200.000 νοσοκόμες, είναι πάνω από 25 χρόνια τρέχει η έρευνα και από τα πολλά που κάνανε χωρίσανε δύο κατηγορίες νοσοκόμες με το ίδιο lifestyle. Η μία κατηγορία δουλεύει μόνο νύχτα. Η άλλη κατηγορία του νοσοκομείου δουλεύει μόνο μέρα. Αυτές που δουλεύουν μόνο νύχτα έχουν και 30% περισσότερο καρκίνο του μαστού, επειδή απλά δουλεύουν νύχτα. Ωραία. Προσέξτε, αυτή η πληροφορία που δίνει τα αναλυτικά δεν είναι για να φοβηθούμε, για να θεματίσουμε. Όχι, νύχτα. Όχι. Έχει σημασία να μείνει ξύπνιο τη νύχτα, τι κάνει. Είναι ένα πράγμα τη νύχτα να μείνει ξύπνιο και να βλέπει εφιάλτες στον δρόμο με τις λεύκες 1, 2, 3, όλο το sequel. Ή να κάθεσαι και να κατεβάζεις καντήλια στους πολιτικούς ή δεν ξέρω τι κατεβάζεις. Και ένα άλλο πράγμα την νύχτα να είσαι ξύπνιος και να είσαι με έναν καλό φίλο και να μιλάς. Ή να είσαι ξύπνιος σε προσευχή. Ή να διαβάζεις κάτι όμορφο. Να διαβάζεις Καριωτάκι, να διαβάζεις Λουντέμι, να διαβάζεις Καζαντάκι. Να διαβάζεις Κοσμοπόλιτα. Να βλέπεις το Σασμό, τη Μάγισσα. Και άλλα πολλά τέτοια όμορφα με βαθύ νόημα. Δηλαδή που σου τη Φάρμα. Fame story.
Ξέρετε. Καλύτερα να τον βλέπουμε τον καλύτερο. Ξέρετε καλά. Βεβαίως και να γνωρίζω. Δεν βλέπω τίποτα. Είναι όμως παλιά με τη λάμψη. Αν είχες δει μισό επεισόδιο, μπορούσες να βγάλεις 200.000 επεισόδια. Γιατί είναι το ίδιο πράγμα που παίζεται αργά. Δηλαδή, τι θες να πεις, Γιάνκο, ότι είναι αυτό έτσι. Δηλαδή, υπονοείς αυτό εκεί. Και αυτό το μπορεί να το πεις ότι δεν κάνεις το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, πρέπει να γεμίσουν τον χρόνο. Δηλαδή, φόσκολος έτσι. Δηλαδή, τώρα, τι μάθεις, Σκορτσέζε τώρα. Και... ναι. Όχι, δεν βλέπω, δεν χρειάζεται να δω. Και μόνο όταν ταξιδεύω και με λυπεί αυτό. Ευτυχώς δεν βγαίνω πολύ συχνά με τη σύζυγο κάπου σε κάποιο ρεστοράν για να φάμε. Και κάθομαι εγώ με τη σύζυγο με κάποιους μισούς να φάμε. Προσέξτε, το φαγητό σημαίνει κοινωνία. Να μιλήσω, να σε κοιτάω στα μάτια. Και βλέπω γύρω μου να είναι έτσι. Και να ακούω, γιατί από κοίτα. Μαλάκα, είδες στο σταθμό είναι εκεί. Ρε, τι έκανε, το μαθαίνεις από τους. Ρε φίλε, βγήκες έξω να μιλήσεις. Όχι να αναπαράξεις τη βλακεία που η τηλεοψία σου δίνει. Αυτό καμάν, να παράγω την ηλιθιότητα και να πω και κάτι άλλο. Μην νομίζετε, αν είναι το βάθι μιλήσετε με ανθρώπους ότι έχουν δικό τους τρόπο σκέψης. Έναν ελεύθερο, ακλόνητο δικό τους τρόπο σκέψης. Οι περισσότεροι μυρικάζουν και χωρίς να μεταβολίζουν τις σκέψεις και τις ρίσεις. Μάλλον, δέστε στο Facebook και οι περισσότεροι τι κάνουν. Βγάζουν μια ρίση. Τάδε έφη, Ζαρατούστρα. Είπε Νίτσε αυτό. Και απλά βάζουν φωτογραφίες και τις ρε, εσύ από αυτή τη ρίση του Νίτσε ή του Ζαρατούστρα, τι έβγαλες και πώς το ζεις αυτό που έβγαλες. Είναι βιωματικό σου. Α, παράτα με, κουμπολόνια. Όχι. Το να μην έχουμε τακτικές ώρες για ύπνο και για φαγητό. Όσοι έχετε νοσηλευτεί κάποια στιγμή σε νοσοκομείο, βλέπετε σε συγκεκριμένες ώρες σας δίνουν φαγητό οι γιατροί. Δεν σας δίνουν όποτε θέλετε να παραγγείλετε την πίτσα. Γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί το γαστρεντερικό σας και τι αποτέλεσμα έχει η φαρμακευτική αγωγή επάνω, ακόμα και με το στομάχι. Εθισμοί, αλκοόλ, μαριχουάνα, δεν υπάρχει θεραπευτική χρήση της κάναβης και τέτοια, αυτά είναι μπαρουφολογίες και ουφολογίες, εντάξει. Βλέπετε τώρα, είμαστε στην 7η αιτία. Αν δείτε αυτές τις 10 αιτίες, γιατί μπορεί να έχω κατάθλιψη, το να πάρω απλά ή να καπνίσω ή να μασίσω τη CBD και τέτοια, δεν θα μου λύσει το πρόβλημα όταν το πρόβλημα είναι κάποιος εθισμός, όταν είναι τοξικό το πρόβλημα, όταν είναι διατροφικό το πρόβλημα. Αν έχω λήψη τριπτοφάνης λοιπόν και έχω καταθλιπτικά συμπτώματα, το να πάρω τη μαριχουάνα δεν με βοηθεί, θα καλύψω το σύμπτωμα πάλι. Που θα έρθει πιο δυνατό μετά. Τσιγάρο. Σε οποιαδήποτε μορφή. Τώρα ο ατμισμός, το άτμισμα, αφήστε το γιατί τα πρώτα δεδομένα που έχουμε είναι πολύ άσχημα και από το τσιγάρο. Και έρχεται σαν τσουνάμι. Ωραία. Καφεΐνη. Βασικά νικοτίνη, καφεΐνη, αλκοόλ, διαζύγιο με τη μία. Δεν έχει πίνω λίγο, πίνω πολύ. Όχι. Παράνομα ναρκωτικά. Ό,τι είναι παράνομα. Αυτά είναι τα νόμιμα που βλέπετε εδώ πέρα. Και εδώ έχουμε το ρόλο της. Δεν θα μπορούσα να σας κουράσω τη μόρα την εφρύνη με τη σερετονίνη, στους μετοποιείς λόγους. Η σερετονίνη έχει κάνει με την διαχειριστικότητά μας στο σεξ, την όρεξη, την επιθετικότητα. Μαρία, πώς το Γιώργη, είμαι στο ελοκόκριτο το μέρος, ο ξάδερφός της Γρετάκη και είμαι στο μέσο της ομιλίας. Κολοκοτρώνη 52, πρώτος όροφος. Έρχεται από εδώ. Όσο λειτουργική είναι η σερετονίνη στον εγκέφαλό μας, τόσο πιο ήρεμοι είμαστε. Στην ηρεμία υπάρχει δύναμη. Ούτε με σκέψη, ούτε με θετική τέτοια. Είναι τα γονίδια της σερετονίνης, πρέπει να ενεργοποιηθούν και όταν ενεργοποιούνται, παράλληλα στιγμή που μας δίνει την ηρεμία, μια εγκράτεια στην όρεξη, ισορροπημένο πάνω στη σεξουαλική συμπεριφορά. Οι άνθρωποι τους βλέπετε έτσι, είναι γιατί η σερετονίνη τους είναι πολύ χαμηλά. Και γιατί το lifestyle τους είναι χάλια πάλι. Πες μας για την κάναβη, ρε Κώστα. Μόλις τελειώσουμε, θα βγάλουμε μια τζιβάνα καλή, να τη στρίψουμε. Για το υγρό της κάναβης. CBD. Είναι το ίδιο πράγμα. Καλοί μου άνθρωποι που λέει ο Βέγκος. Γι' αυτό κάνουμε ανάλυση. Όταν εξηγούνται γιατί μπορεί να έχω ένα θέμα υγείας και απλά πάρω CBD ή πάρω οτιδήποτε έτσι, οποιαδήποτε μορφή, απομακρύνω το σύμπτωμα. Το ψυχότροπο φάρμακο και αυτό απομακρύνει το σύμπτωμα, αλλά όχι την αιτία. Η CBD το ίδιο πράγμα θα κάνει.
Αλλά την αιτία ή τα αίτια γιατί εγώ έχω την κατάθλιψη δεν θα μου την απομακρύνει. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε ένα αγριόχορτο και να το κόβει το αγριόχορτο, αλλά να μην το σταματάει να βγαίνει αυτό. Φυσικά και ναι. Βέβαια δεν το κόβει καθόλου. Τι το κάνει. Το αγριόχορτο για να φύγει θέλει ράουντα. Τραβάς ένα ράουντα με πάνω και στρεις γενιές δεν μείνει τίποτα. Τράβηξε ένας γείτονας, αλλά μόλις περνάω από εκεί νιώθω τόσο χάλια, έχει μια ενέργεια πολύ χάλια. Τότε την επόμενη φορά, έτσι ως ψεγασμένος μας λένε, πάμε ράουντα με τέτοιο και στη βουλή απ' έξω. Ξέχασε με ράουντα, δεν θα μείνει τίποτα. Να ρίξεις στον Άδωνη λίγο ράουντα, ξέρεις τι ωραίες που θα γίνει. Στον Άδωνη. Στον Άδωνη, όχι πάμε στο Άδωνη για καφέ. Αφήστε το κάτι. Όγδοη αιτία, παράγονται στον τρόπο ζωής. Όταν κάποιος δεν αθλείται τακτικά, άθληση τακτική σημαίνει 7 μέρες την εβδομάδα, τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα εν κινήσει. Θεωρείται άρρωστος χωρίς προφανή αιτία, λέει η Αμερικάνικη Αθλητική Ακαδημία. Όταν κάποιος δεν εκτίθεται στο ηλιακό φως τουλάχιστον για μισή ώρα. Τουλάχιστον. Περνάμε χρόνο πάρα πολύ μέσα. Και όταν δεν αναπνέει καθαρό αέρα, αυτό στο λεκανοπέδιο ξεχάσατε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα κάνετε deep breathing exercise εδώ. Θυμάμαι και την ταινία με τον Βέγκο που είχε φύγει από την Αθήνα. Με τον ίδιο έκανε στα οδέγα και πραγματικά δεν υπήρχε και στάν. Και γύρισε πίσω, είναι στην εξοχή, γυρνάει πίσω και λέει: δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και πήγε πίσω από λεωφορείο, και είναι το παλιό. Και ο άλλος γκάζονται και μέσα γίνεται το μαζού. Τώρα δεν πήγε στην Αθήνα, λέει ο Βέγκος. Όμως μπορεί να συμβεί αυτό. Ζούσα επαρχία, είμαι Αθηναία, ζούσα επαρχία χρόνια και όταν αποφάσισα να έρθω, μου ερχόταν σαν καλή ανάμνηση και το καψέριο, το είχα πεθυμίσει. Χωρίς πλάκα. Βλέπετε που φτάνει η διαστροφή. Επιθυμούσε την κυβερνιά της Αθήνας. Καμιά φορά. Καλές ασκήσεις αναπνοής βοηθούν τη διάθεση, γιατί τώρα που είστε έτσι και κάθεστε, άμα βάλουμε εδώ πέρα το οξύμετρο για να μετρήσουμε το εμπορεσμό, έχει πέσει. Γι' αυτό έρχεται και το έτσι. Γιατί ανεβαίνει το διοξείδιο του άνθρακα στον εγκέφαλο, νιέ και πάει έτσι. Πλέον υπάρχουν σεμινάρια που πληρώνουν για βαθιά ασκήσεις αναπνοής. Άμα θέλετε, ελάτε σε μένα, θα σας κάνω εγώ σε πέρα και τζάπα. Έχω και εγώ και ο φίλος εκεί 4 στρέμματα χωράφι. Τώρα ειδικά που θέλει και το πατόφτιαρο. Όχι τσάπα, πατόφτιαρο. Δείτε τι καλό deep breathing exercise κάνει με το πατόφτιαρο. Και άμα είναι και σκληρό το χώμα, δεν θα σας βάλω στον κασμά. Ο κασμάς είναι πιο σκληρά. Είναι για τους άντρες. Τους μαύρους κούφιδες. Τις γυναίκες δεν έχουν πατόφτιαρο style. Καλό πολλά. Πέφτει το οξυγόνο, η μυϊκή δυνατότητα του σκελετικού μειώνεται, ο μεταβολισμός πέφτει. Ωραία. Και αυξάνει η παχυσαρκία, μυϊκή ατροφία και ανοημία με εκτικότητα στην άσκηση. Χρειάζεται λοιπόν να δουλεύουμε καλά. Ο καθηγητής Λουτσιάνο εδώ πέρα στη Lancet δημοσιογραφικά έχει κάνει τρομερή αναπάρουσα στο πόσο οι πνεύμονες παίρνουν αυτό που πρέπει να πάρουν το λογισμικό του οξυγόνου που χρειάζεται. Στην ουσία δίνεται ζωή στα κύτταρά σας. Έναντι αιτία κάποιοι κοινοί ιατρικοί λόγοι που για αυτούς μπορεί να έχουμε φαινόμενα κατάθλιψης όταν κάποιος υποφέρει από υπατήτητα C. Συγγνώμη, έχει τον κίνδυνο να αποκτήσει καταδικές τόνα αν έχει έναν τραυματισμό στο κεφάλι, πρόσωπο τραυματισμό στο κεφάλι, ένα κεφαλικό μπορεί να φέρει το, καρκίνος τελικού σταδίου επιφέρει πολλές φορές στους ανθρώπους καταθλιπτικά συμπτώματα, η Parkinson, και με τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείται μετά. Όταν κάποιος έχει διαβίτη ζάχαρο που δεν τον ελέγχει, το ζάχαρο του πάει πάνω κάτω, γλυκοζηλιωμένη είναι στα κάγκελα. Λίκο ερυθυματώδη είναι μια αυτοάνωση ασθένεια ο λύκος, μπορεί να επιφέρει τέτοιες καταστάσεις. Καρδιακή ανεπάρκεια και ειδικά με την αναγκαία αλλά βαριά φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να παίρνει ο ασθενής. Μετατραυματικό άγχος. Ειδικά παλιότερα με τους στρατιώτες που γυρνάγαν τον πόλεμο, με εμάς γίνεται με γεγονότα της ζωής μας, όταν δεν τα έχουμε λύσει σωστά τα στρεσογόνα γεγονότα, όπως είπα νωρίτερα. Προμηνυσιακό σύνδρομο σε κάποιες έφηβες. Και όταν ο θυρεοειδής δεν λειτουργεί καλά, ειδικά και στον υπέρ και στον υποθυρεοειδισμό, οι υποθέσεις οι άνθρωποι στην αγώνα τους να μην παίρνουν φάρμακα, πετάγεται τη φαρμακευτική αγωγή και μετά ο θυρεοειδής που είναι ο θερμοστάτης του σώματος φέρνει προβλήματα και δημιουργεί και καταθλιπτικά φαινόμενα. Και όταν κάποιος έχει κάποια ασθένεια με τα επινεφρίδια, έχει ασθένεια Άντισον ή κάποια άλλα σύμπτωμα, μπορεί να δημιουργήσει τέτοιο θέμα. Κάποιες σπάνιες μορφές ιατρικής φύσεως μπορεί να δημιουργήσουν κατάθλιψη, αλλά είναι σπάνιες, τα ελέγχουμε όλα όπως σας είπα. Το σύνδρομο του αρρωστημένου κτηρίου. Τι είναι αυτό, όταν περνάτε πολλή ώρα σε κλειστό χώρο. Μπορεί να δημιουργήσει μέχρι τέτοιο θέμα.
Βλέπετε τώρα μιλάμε μια μισή ώρα και κανονικά μια μισή ώρα αν ήμουν γιατρός και ήσασταν ασθενής μου θα έπρεπε να έκανα να ξεκούσα αυτό για να σας ρωτήσω όλα αυτά τα πράγματα. Έχετε δει πολλούς γιατρούς μια μισή ώρα να κάθουν και να μιλάνε έτσι να βλάβουν τους ασθενείς. Σιγά τώρα μην κάθουν να ρωτήσω. Οι νόσους των τρεπών να γελάβουν, η mad cow disease, από τα prions, οι πρωτεΐνες αυτές που καταστρέφουν τον εγκέφαλο, οι οποίες δεν έχουν φύγει, ενώ στον τρελό να γεμάτουν δεν τελείωσε. Η αύξηση της Alzheimer, πολλοί επιδημιολόγοι της Αμερικής λένε ότι είναι νόσος του τρελό να γελάβουν, επικαλυμμένη σαν Alzheimer. Γιατί έχει ακριβώς τα ίδια συμπτώματα με την Alzheimer, η νόσος του τρελό να γελάβουν. Ωραία. Και από τι γίνεται αυτό. Η νόσος του τρελό να γελάβουν. Όχι, το Alzheimer μέσα από τις αγελάδες. Όχι, έχει τα ίδια συμπτώματα. Η Alzheimer όπως η νόσος του τρελό να γελάβουν. Ωραία. Και είναι επικαλυμμένοι πολλοί επιδημιολόγοι της ιατρικής. Όταν το έμβριο εκτίθεται κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας σε γρήπη, σε ιογενή γρήπη, ο ιός μπόνα, θα έρθει και αυτό σε λίγο εδώ πέρα, θα πει παγόνι, θα πει, ο ιός μπόνα είναι, ο ιός μπόνα. Θα το πει και ο Ευαγγελάτος και μετά τελείωσε. Τελείωσε, δεν κάναμε τίποτα. Αφού το είπαμε, θα βγει το εμβόλιο και γι' αυτό, θα εμβολιαστείτε και γι' αυτό. Και στους αιώνας των αιώνων και μετά θα φάω εγώ και άμα έχετε εμβολιαστεί θα κάνω μόνος μου την ομιλία. Σαν διακρατήσματα. Τελευταία αιτία είναι η μετοπιαίη λοβή, στην οποία θα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη παρουσίαση. Ένα τέτοιο γιουγιουγιο. Μου έδωσε 5 ο Ηλίας, ναι, γιατί παρατέταρτο πρέπει να πάρω τον ταχυδρόμο και να φύγω. Μειωμένη δραστηριότητα στους προμετωπιαίους λοβούς κατά 40-50%. Ποια αιτία, χαμηλή διατροφή σε υδατάνθρακες. Οι κετονικές δίαιτες που παίζουν πολύ για απώλεια βάρους είναι καταστρεπτικές όταν δεν έχεις υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες είναι η βενζίνη για τα κύτταρά σας. Είναι ανόητες και επικίνδυνες αυτές οι δίαιτες που κάνουν. Ναι, να χάσω κιλά. Το θέμα δεν χάσει κιλά. Το θέμα είναι η προαπαιδευτική. Άσπρα μακαρόνια, ναι, βέβαια. Αλλά στη φυσική τους μορφή είναι η βενζίνη. Τα κύτταρά σας, ό,τι και να πάρετε σαν τροφή, θα το μετατρέψουν σε γλυκόζη. Γιατί αυτή είναι η τροφή που θέλουν τα κύτταρά σας και τα μυτοχόντρια μέσα. Για να γίνει η λεγόμενη τροπή τριφοσφορικής αντιδοσύνης, η διφοσφορική, ο κύκλος και ο κύκλος του Κρέμπς και η κυκλή αγκύρευε και η Νικολό Καρπέρι. Ωραία. Το σηκώτη σας θα λύσει τους μετοπιαίους λοβούς με υδατάνθρακες. Για κάθε μικρογραμμάριο ηθυλικής αλκοόλης που πίνετε, σταματάτε το σηκώτη για μισή ώρα να στείλει υδατάνθρακες στον εγκέφαλο. Ένα μικρό παράδειγμα σε αυτήν. Ωραία. Μήκο. Όταν τώρα εδώ υπάρχει σεξουαλικός ερεθισμός έξω από σχέση στο βαρύ ή του γάμου. Το τέστινγκ, αν εγώ ενώ είμαι νυφευμένος με τη σύζυγό μου, κοιτάω άλλες και σκέφτομαι άλλες, η σκέψη παράγει ύλη. Η φυσική πλέον το έχει αποδείξει αυτό, έτσι. Ο μιλής του κ. Δανέζη μπορείτε να τις δείτε, είναι πλέον είναι μεσαίωνας αυτή η γνώση. Δεν απλά το σκέφτομαι και εδώ, αλλάζει κυριολεκτικά η φυσιολογία του εγκεφάλου μου. Το να είμαι πιστός στη γυναίκα μου και η γυναίκα μου σε μένα δεν έχει να κάνει ούτε με το Θεό, ούτε με το δαχτυλίδι, ούτε με αρχές παλιές. Αυτοί που είναι οι πολύ φιλελεύθεροι τάχα μου, άμα τους ρωτήσεις όταν καψουρευτούν τον άλλον ή την άλλη σύντροφο, ομοφιλόφιλοι, ετερόφιλοι, το ίδιο πράγμα δεν έχει μια σημασία και αληθινά ερωτευτούν τον σύντροφο τους και τους θα φορέσει τα κέρατα όλοι οι σύντροφοι. Να δούμε από ότι δεν πειράζει, ρε παιδί μου, θα κάνω πράγμα. Όχι. Όταν δεν αγαπάς, δεν σε πειράζει και μπορείς να πας με πολλούς ή πολλές. Όταν αγαπάς όπως θέλεις ένα. Η αγάπη πάντα έχει μοναδικότητα. Δεν μπορώ να λέω αγαπάω τη γυναίκα μου και μπορώ να είμαι τη γυναίκα μου, αυτή τη διαπροσωπική σχέση και επειδή αγαπάω μια άλλη γυναίκα, αν τα πάω στο κρεβάτι μαζί της. Είπαμε, αγαπιόμαστε. Αγαπιόμαστε και αμαλώνουμε και υποκρινόμαστε. Άσχα με το μεγάλο πρόβλημα. Μείνει μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγγυο. Κάνει μαζί μου έκπτωση, έχω γιατρό με έκπτωση. Αλλά πάλι τα τραγούδια μου είναι επαναστατικά. Η Άντζελα είπε, λέει, εγώ ήμουν άριστη μαθήτρια, της έριξα τον βαθμό το δημοτικό, 5 είχε πάρει. Δηλαδή αυτή πήρα 10 στο δημοτικό, τι ήταν. Η κράτηστη. Και τέλος πάντων, όχι. Γιατί δεν είναι απλά μια σεξουαλική πράξη. Δεν απλά. Παλαιότερα για να ξαπλώσει το κρεβάτι με έναν άνθρωπο, πρώτα να τον ερωτευτεί. Σήμερα πάνε και πέφτουν στο κρεβάτι, στα όρθια, χειρότερα από τα ζώα, όχι έρωτα, τίποτα, αυτό έχει ξαφανίσει. Και λέω πολλέ φορέ σε κάποια παιδιά, βάλτε λίγο ρομάντζο ρε παιδιά στο ζώο. Δεν είναι κακό να είσαι ρομαντικό. Λέμε σαν τα ζώα δεν είναι έτσι.
Δεν έχω το χρόνο τώρα να σας δείξω τι σημαίνει ερωτισμός από δύο φρουτόμυγες. Μην γελάτε καθόλου, μπορώ να σας το δείξω αυτό. Να δείτε τι ο αρσενικός ο φρουτόμυγος, τι ερωτοτροπισμό κάνει στη θηλυκιά για να την κερδίσει. Θα ντραπείτε άντρες και όλες οι γυναίκες θα θέλετε να είστε φρουτόμυγες. Μην γελάτε καθόλου, μιλάω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Ναι, φρουτόμυγες, ούτε καν θηλαστικά. Θα σας το δείξω τώρα, θα το δείξω. Ναι, ναι, ναι. Μια κατάθλιψη τώρα. Θα σας πω ότι η ύπνωση δημιουργεί καταθλιπτικά φαινόμενα, είναι επικίνδυνη η ύπνωση. Και για ένα λόγο, γιατί ο άτομο που υπνοτίζεται σταματά να λειτουργούν με το οποίο ειλωβεί. Και όταν σταματήσουν να λειτουργούν με το οποίο ειλωβεί, γίνεται υποχείριο στον υπνοτιστή. Mm. Εντάξει, γι' αυτό είναι και επικίνδυνη η ύπνωση. Αν ο υπνοτιστής δεν είναι. Να θέλει να βλάψει πάλι. Ο υπνοτιστής και πού το ξέρω εγώ. Από τη στιγμή που θα κοιμάται, θα πάρει. Ναι. Ακούστε να σα το πω. Δέστε τον ελληνικό λαό για να καταλάβετε αν είναι υπνοτισμένο ή όχι. Και πίνω και τόσο καφέ. Και είναι τόσο κινησμένοι, χαμπάρι και παίρνω, λένε. Φανταστείτε να μην πίνανε και καφέ, πίνετε. Ορίστε. Φανταστείτε να μην πίνανε και καφέ. Βασικά, ο καφές δεν σε ξυπνάει, σε αφυπνίζει από την ύπνωση τη βαθιά που είσαι, από τη φάση REM που είσαι. Ωραία. Συνειδητότητα δηλαδή προσφέρουν οι μετοπίες. Θα έχω λόγο. Η μετοπία δηλαδή είναι το κέντρο της συνείδησης, της λογικής και της ηθικής. Και ερχόμαστε αμέσως μετά αυτό που διαβάζετε, όταν κατά συνήθεια πάω ενάντια στη συνείδησή μου. Οι Γερμανοί έχουν μια περίπτωση που λένε το καλύτερο μαξιλάρι για να κοιμάσαι είναι καθαρή συνείδηση. Ωραία. Το να κάνω κάτι που συμβιβάζω τις αρχές μου, όποιες αρχές και να είναι, μιλάω για ήθος τώρα, πάω έτσι. Αριστοτέλειο ήθος.